Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν είχαμε πρωτάθλημα, δεν είχαμε Ευρώπη. Είχαμε κάτι μπάσκετ της πλάκας εκεί πέρα, κάτι. Στον Κόρυβο παίζατε? Στον Κορόιβο, ναι. Πιαστήκαμε Κορόιβο. Το κάναμε τον Τεσπασίτο. Μπος πήραμε, ο Δράκος ήρθε. Βάλε 3 κιλά μούρτο να τον έχουμε σαλαμούρα για τον χρόνο. Αθηναίου. Αλτίο κάμας έκανα. Ναι, αλλά είναι εκτός φυλακής ο ιδιοκτήτης σας. Και ο Μισούνος 3 φορές πήγε φυλακή και τι έγινε? Εντάξει, λοιπόν, λέγε. Κερδίσατε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και έκλεισε η χρονιά σας. Κάτι τέτοια λέγανε, κάτι αργέ. Ποιος έκλεισε η χρονιά μου, Κουστάκι? Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, τελείωσε λέει η χρονιά μας. Το πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς άνευ σημασία είσαι. Δεν ασχολείται κανένας. Ο ΠΑΟΚ με ποιον έπαιζε ρε, που έχασε εδώ πέρα μέσα? Τον Προμηθεύς. Ο Προμηθέας. Μετά το ματς, άκουσα κάτι γιούχες. Λέω γιατί γιουχάρουν αυτοί. Γιατί χάσαν λέει από τον Προμηθέα, όχι λέει, γιατί χάσαν από τον Άρη. Και βρήκαν πάτημα δηλαδή με την ήττα του Προμηθέα για να βγάλουν το τέταρτο. Γιατί αν κέρδιζαν τον Άρη και χάνανε τον Προμηθέα, ή κάποιοι κάναν. Δεν έχουν μπασκετάκι στη Θεσσαλονίκη, κύριε φίλε. Και κληρωθήκαμε το Ολυμπιακό τώρα, Πλάκα κάνεις. Ναι, ρε φίλε. Πού? Ολυμπιακό Άρη. Ή Άρη Ολυμπιακό. Τι. Και ο Παναθυνακό με την ΑΕΚ. Αυτό άκουσα. Ο διευθυντή Άρη και το μεσημέρι. Πού ρε, λέμε, Αλεξάνδρου ή τέτοιο.
Σήμερα... Δεν ξέρω πώς είναι τα ζευγάρια. Δεν ξέρω με το κολομπάσκετ να πούμε χρόνια πολλά. Το Σάντος τα 65 πρέπει να κλείνει. Τι λέει. 64. Το 54 με το Σαργάν είναι. 5, 6, 7. Τα 63. Ο Μαντέρας με το 54 το Σεπτέμβριο. Ρε. Πόσο είναι 63 δηλαδή. 63 κλεισμένα. Μια χαρά είναι. Ναι. Παμάμ. Ο Ντούρος. Προσέχουν. Σακάκι άλλαξε το δερμάτισμα ακόμα εκείνο το καφέ έχει. Ποιος, ο Σάντος. Χουρλίδικο. Αφού το έχει στο Euro με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εδώ, κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με αριθμούς και η δουλειά του εξαρτάται, ας πούμε, και από την τύχη, είναι λογικό να είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και. Πώς το λένε, παιδί μου, προληπτικός. Ο Καλατζίδης, ας πούμε, κάθε Παρασκευή τρώει ψάρια, αλλά δεν φωνάζει τον κόκκινο. Και. Γιατί σου λέει, άμα φωνάξω το κόκκινο. Δεν θα έχω ψάρια. Και πατήσει την πλάτη πόδα του, αυτό εξαφάνισε ολόκληρο Ηρακλή, να πούμε. Με εξαφανίσει την ομάδα μου, εμένα. Ναι. Και. Ναι. Ψάρι είναι ακριβό. Ναι. Τώρα θέλω να σου ρωτήσω ένα πράγμα, ρε Κώστα μου. Ναι. Μετά τα ψάρια. Ναι. Στα το ψάρι είναι ακριβό. Κόκκινο τρώει πόδα. Που έμπιζε εθνική ναι. με την Κύπρο. Ναι. Όταν πήγε στο Λιζαζού, το μαγαζί υπήρχε. Όταν πάτησε το πόδι σου εκεί. Υπήρχε, γιατί. Γιατί ρε φίλε, μαύρη κάλτσα μόλις έφυγε, έγινε ανατροπή τη εθνική. Και λέμε τώρα, και λέγαμε όλοι, να εδώ μάρτυρος όλος ο κόσμος που ήμασταν εκεί, που έλεγες πάω στο Λιζαζού, πάω εκεί για να βγουν. Λέω πάει κεραυνός, λέω στο Λιζαζού, χτύπησε, πέσαν όλοι σε ασφάλεια, στα τέτοια όλα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Να κάνεις αλτίο κάτι. Πολύ, πολύ ήπιο το. Είσαι μαύρη κάλτσα. Εγώ στο Λιζαζού μόνο για καφέ μπορώ να πάω. Όχι, ρε φίλε, Κυρίλα είσαι εκεί πέρα. Συγγνώμη, για σένα είναι και το μαγαζί, Κυρίλα, αφάν κατέ. Δεν είναι για μένα. Λοιπόν, για να μην έχουμε παραπληροφόρηση, Άρης Ολυμπιακός είναι στον Ingalls Hall. Και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο Ακάλα με γηπεδούχο την ΑΕΚ που σημαίνει θα είναι με κόσμο τη ΑΕΚ. Άρα καλά τέλειο ο Κανελάκης στο απόγευμα πάμε. Οπότε ευκαιρία. Πάμε για Άρης ΑΕΚ τελικό. Ναι, ναι, καλά. Να περάσω εγώ τον, το Σπανούλι. Ο τελικός πότε είναι. Τελικός πότε είναι. 17 Φεβρουαρίου στα δύο ωράκια. Καλύτερα μην πάτε στο τελικό γιατί 17 Φεβρουαρίου για να σηκώσει την Κύπρο είναι δύσκολο. Είναι η μέρα του γενεθλίου. Είναι η μέρα του γενεθλίου. Σαν μέσα τη βαθμολογία. Δεν ξέρει τώρα. Άμα γίνει τη χώρα να τρελό. Σηκώνω ρε. Ναι, όχι, θα γίνουν εκεί τα δυο ωράκια. Τη μέρα του γενεθλίου μου κούπα δεν σηκώνει. Και εμένα να πάω σε ένα τελικό ξανά, ρε παιδί μου. Τι έχω να κάνω. Μην με στεναχωρά, ρε φίλε. Πήγε εκεί πέρα το έδωσε στο Κύπρο. Πήρε ποτέ μάτσο Άρη 17 Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει μάτσο που να έχετε πάρει 17 Φεβρουαρίου. Καλά, προέχει το μάτσο 5 Νοεμβρίου. Ναι. Που είναι ημιτελικό έτσι. Ναι. Αυτό το 17 είναι γρουσούζικο το νούμερο. 17 Νοεμβρίου. 17 Φεβρουαρίου. Αλλά το 21, τι λες, 21 Απρίλη ξέρω εγώ, 21 κερδίζει την 21, τα Blackjack, Macjack. Ναι. Το 21 κάναμε την Επανάσταση. Το 21 κάναμε την Επανάσταση. Ναι. Ναι. Το 4. Το 4 τι. Τετάρτη Αυγούστου. Μη, 4 Αυγούστου. Πού, αμάν, αμάν. Πιο άσχημος και από το χρέος έγινα τώρα. Ναι. 4 Αυγούστου, βιάξε. Α, για να πω κάτι, για άμα να δεις λίγο φρόνημα εκεί πέρα με τα παιδιά. Τι? Γιατί έχετε κάτι γιους 35-40 χρονών και κάτι κόρες και φωνάζετε. Εμένα πάντα θα με κάνεις εγγονάκι και πέρασαν τα χρόνια. Ακούστε να σας πω, και εμένα μάνα με λένε με κάνεις εγγονάκι, αλλά την είπα μάνα την εγγονάκι λέω στοιχείς 200.000 ευρώ. Τα έχεις, θα σε κάνω αύριο. Μη μ' αρχίσεις μάμο, επειδή είσαι στα παλιά σας αχυρώνες να πούμε τι να κάνουμε, κάνουμε σεξ μπαμ στον αχυρό να κάνουμε παιδί. Δηλαδή παλιά υπήρχαν προοπτικές. Τι προοπτικές, δούλευες 10 ώρες, πληρωνώσουν για 20. Τώρα δουλεύεις για 20 και πληρώνεις ούτε για μία. Πώς είσαι μεγάλο παιδί. Όλοι οι φίλοι μου εμένα που παντρευτήκανε μετά πάνε χρόνο χωρίσανε και είναι και γονείς. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Πληρώνεις τον παπά, πληρώνεις τον δικηγόρο να σε χωρίσει. Κάτσε ρε φίλε, έτσι μεγάλο είσαι παιδί. Εγώ δηλαδή τι είμαι. Δεν ξέρω. Θέλω να κάνω και εγώ οικογένεια. Δεν είμαι κατά της οικογένειας. Αλλά όταν θα έχω να ταΐσω 5 άτομα τη δυνατότητα, τότε θα βάλω και άλλο μέρος στην οικογένεια. Τότε δεν θα κάνεις παιδιά. Ή θα πάρεις μία η οποία έχει περιουσία και λεφτά. Γι' αυτό κάθε μέρα βλέπω στον δρόμο 20 χρονών, 15 χρονών, 40 χρονών, 70 χρονών με ένα σκυλί στο χέρι. Τι σε πειράζει το σκυλί, ρε. Γιατί δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Έχει γίνει ο κόσμος καταθλιπτικός, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ που έχω τη μήνυ είμαι καταθλιπτικός. Εσύ είσαι εμπιστήριος, ρε φίλε. Το μήνυ σε φόρτωσε η Ευγενία καταρχήν. Δεν τη φορτώθηκες εσύ. Για το εσύ παιδί δεν πήρες το σκυλί, μην μιλάς καθόλου. Εσύ έκανες πρώτα παιδί και μετά πήρες το σκυλί. Έτσι αγόρι μου. Και η Ευγενούρα του ήθελε το σκυλί. Δεν πήγες εσύ να πάρεις τη μήνυ. Δεν σε λύσει τα του είναι, μα θες μην το παίρνεις το σκυλί. Εσύ και το σκυλί έξω θα σας έβγαζε από την οικοδομή ο ιατροδικαστής ο μέλλον.
Και αλεπού να ζει τα γη κόρη σου με τη γούνα θα με. Γι' αυτό μάνα και κάθε μάνα, άμα θέλετε γκονάκια να βγαίνετε selfie στο Instagram και έχουμε τα βαφτίσια και το βασιλάκι, δύο παστάκια και τρεις μπουμπονιέρες, 100 χιλιάρικα στα παιδιά. Δεν νομίζω ότι πλέον ζητάνε. Όχι, άκου τι σου λέω εγώ. Έχει βγάλει το κοστολόγιο μαζί με σπουδές, δεν είναι μόνο τα νηφικά. Στο πήγα 18 χρονών το παιδί. Να μην σου πω 21 και 3. Καλημέρα στην παρέα ο Παύλος από τη Δαρδανελίων. Γεια σου Παύλο, τρομερά. Γραπτό καλά σου λένε οι Εκραπτόπουλος. Μετά από Ζάγο Μπουγκάτσα, Τρέγια Τζόρνταν και λοιπούς, τώρα και ο παράβρον Αριανός που πήγε να δίνει τον Ασλαμά κατεβαίνει για περιφερειακό σύμβουλο. Παιδιά... Ποιο είναι τον Ασλαμά, ρε φίλε. Ο τέτοιος ο Ο Χρυσαυγίτης ο Αριανός. Ποιο είναι, φίλε. Εκείνο που το ήταν για τον Κούπερ. Για το ψυχιατρίο που ήταν. Για τον Κούπερ. Από την Κατερίνη. Ναι, ναι, ναι. Από το Σούπερ 3 Κατερίνη. Κανονικό. Τι κατεβαίνει. Για να δω, δεν ξέρω. Χαπάκια. Περιφερειακό σύμβουλο, χαπάκια μεγάλο. Ωρε φίλε. Περιφερειακό σύμβουλο, θα του ψηφίσω αυτόν εγώ. Ναι, κανονικό τρελό. Αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή. Πατριώτη Αριανό, ο Περά. Αχ, τον Κούπερ! Τι λε για τον Κούπερ! 10.000 ευρώ πρόστιμο. Καλό ο Κούπερ, αλλά μεγάλο ήρθε, ρε φίλε. Ποιο θα πληρώσει τα 10.000 ευρώ πρόστιμο? Ο Σχιζοδήμο. Γιατί ο Ορβανιτίδης δεν πληρώνει. Αλλού είναι το. Ο Σχιζοδήμο. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδί, ήταν στο σπίτι. Έτσι, έτσι. Ναι, ήταν στην Παρμίτα, ναι. Τον έφερε ο Τρέγιας, καμένα χαρτιά. Κατάλαβα. Τον έφερε εκεί, γούρλωσε το μάτι του. Στο στρατό του πήραν το όπλο γιατί ήταν παράφρον. Α, μια που λες για... Του πήραν το όπλο. Σου λέει είσαι επιχείρηνος. Ναι. Μια που λες για Κούπερ και τα... Ποιο όπλο, αυτά που δίνουν χωρίς με γεμιστήρες άδειος. Ναι. Ποιο όπλο τον πήραν, αυτό που δίνουν με γεμιστήρες άδειος. Ναι ρε, μπορεί να το γεμίσει το γεμιστήρα, που ξέρεις τα. Μια που ανέφερες για Κούπερ, ο Κούπερ πήγε το Γουάρντα Μουντιάλ, ναι. Στην Αίγυπτο. Τι θέλει ο Βριζαμάνης, άκυρος ρε. Αυτός ο Κούπερ, ρε Βριζαμάνη. 89 χρονών, τι θες να κάνεις. Εκπομπή έχω ρε Βριζαμάνη. Τι, ναι, ναι. Σοβαρό τροχαίο στο περιφερειακό. Στροφή. Κάτσε. Περίμενε. Κλείσε, θα σε πάρει ο Χιλιτίδης. Μισό λεπτό θα σε πάρει ο Χιλιτίδης. Και εγώ λέω. Το εκείνο το ούζο που χρωστάς τέτοια ώρα. Τι. Μισό λεπτό. Κλείσε. Λοιπόν, περίμενε. Θωμάς Βιρτζαμάνης. Βάλε λίγο αέρα, Γιάννη. Δώσε λίγο αέρα. Σε εκείνο το στημένο μακεδονικό σε παρομή, μας είχε κάνει εκείνο τον κόλο Βριζαμάνης, του τη φυλάω από τότε. Εξαιρετικό παιδί, φοβερός αθλητής, εξαιρετικός οικογενειάρχης. Έχει την ταβέρνα εδώ, το περιβόλι της Παναγιάς, που τώρα πρέπει να το έχει αλλάξει. Ναι, εκπληκτικός, φοβερός. Αρρώστησε, καλή κουβέντα για άνθρωπο. Είπες. Γιατί άμα είναι καλός άνθρωπος. Κάτι άμα δεν σου αρέσει. Και ωραίο σεντερφόρ. Α, σε μάθω αυτό. Πρώτο σκόρερ β' εθνική. Κεφάλι θέλεις, χαμηλά θέλεις. Ο Βίρζαμαν τι θέση έπαιζε. Σεντερφόρ. Σεντερφορίδης. Σεντερφόρ. Αμα. Μακεδονικό, δεκαετία 70, αρχές 80. Β' εθνική, έχει αρρώσει. Για να το ακούσουμε το Θωμά. Έλα ρε Θωμά, πού είσαι. Έλα Κωστή, στο περιφερειακό στροφή Νεάπολης, στη μέση του δρόμου, ένα αυτοκίνητο διαλυμένο έχει διαλύσει ολοκληρωτικά. Προσοχή μεγάλη γιατί είναι σε καμπή. Δεν υπάρχει οπτικοπεδίο, μην τρέχει κανένας και μπορείς κατεβαίνει από το δρόμο του Αγίου Παύλου με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να το ξέρουν τα παιδιά. Ναι, να μην τρέχουνε. Μετά τη γέφυρα προς δυτικά ή προς ανατολικά. Προς δυτικά. Προς δυτικά. Άρα στην κατηφόρα έλεγες. Ναι. Μάλιστα. Έχει βρέξει Θωμά. Έχει βρέξει καθόλου εκεί, έχει ρίξει τίποτα. Όχι. Προφανώς είδα κάτι νέα παιδιά. Ξέρεις τώρα, ο ενθουσιασμός, η ταχύτητα, εμπειρία. Νομίζω ότι φεύγανε με μεγάλη ταχύτητα γιατί φύγανε από μπροστά μου. Ναι. Με χίλια φύγανε. Ναι. Ήσουν μπροστά δηλαδή όταν έγινε. Ήμουνα πίσω, ήμουνα. Μοναχοί τους. Ρε Θωμά, μόνοι τους φύγανε από τον δρόμο, μόνοι τους. Δηλαδή... Έχει και άλλα τρία αυτοκίνητα σταματημένα. Αυτό όμως το αυτοκίνητο είναι στη μέση του δρόμου, διαλυμένο. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μεγάλη σοβαρότητα. Έχει έρθει ασθενοφόρο, τίποτα εκεί πέρα. Δεν έχω δει τίποτα. Έχουμε τραυματίες, τίποτα, ξέρουμε. Δεν ξέρω, φίλε, τίποτα. Ξέρω μόνο το αυτοκίνητο είναι διαλυμένο. Θωμά, προσοχή και εσύ.
Εγώ, φίλε, βλέπω με 1000, εντάξει, μια χαρά. Καλά, εντάξει, τώρα πέρασε και λίγο. Πάμε 50, πάω, πάμε 50. Δεν τρέχει κιόλα, ξέρω. Έλα, Κωστή, τα λέμε για άντε, φίλια, φίλια. Θωμά, φίλια, μάλιστα. Από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο. Από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχω να πω. Δεν έχω να πω λόγια για το θέμα του Βιτζαμάνι. Παρακάτω. Μ' αρέσει. Έτσι. Που δεν έχει να πει λόγια. Έτσι. Πού είχαμε μείνει. Πού είχαμε μείνει, εντάξει, Μαράδη. Είπαμε τώρα αυτό με την αλλαγή φίλου μπορούμε να αλλάξουμε αφημί, ρε φίλε. Άμα χρωστά πολλά, γίνω εγώ σούλα, ξέρω εγώ. Σούλα Καραβουσιάνου. Με άλλο αφημί να γλιτώσω που με λε Καραβουσιά. Έγινε σούλα να γλιτώσω άμα χρωστά. Ο Φέρμας, ο ηθοποιός, ναι. Άλλαξε το επίθετό του και γλίτωσε το στρατό. Δεν πήγε στρατό. Νίκος Χατζιανδρέου λεγόταν. Ωραία. Πηγαίνει λοιπόν εκεί πέρα πριν πάει Φαντάρος. Ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο το άλλο. Νίκος Χατζιανδρέου λεγόταν. Από τη Μυτιλίνη. Ναι. Πάει που λες, λέει. Γεια σας. Ο άλλος, γεια σας. Ο μαύρος είναι μπαμπέσης. Του λέει ο άλλος, όχι, λέει. Θα σε βρει Χατζιανδρέου, Φέρμας θα σε. Νίκος Φέρμας. Το αλλάζει. Το ψάχνανε ναι. Τότε να τον βρούνε, δεν πήγε Φαντάρος. Και ξέρεις ο λιποτάτης. Ναι. Θες να σου πω μερικές ωραίες κουβέντες αντριζές. Ναι. Νίκος Φέρμας. Κι άλλοι πολλοί ναι, για. Δεν πήγαν Φαντάρος. Παίζουμε και τον παπά. Όταν ήταν να πάει Φαντάρος, δύο χρόνια υπηρετούσε, όχι τώρα που είναι εξημένος. Ναι, εντάξει. Είπα και παραπάνω χρόνια υπηρετούσε. Ναι, κοίταξε. Ναι, αλλά δύο χρόνια δεν υπηρετούσε πολύ και τρία γιατί δεν είχαν να φάσουν. Εντάξει. Είχε πείνα. Μπράβο. Πώς για. Σε λέει να κάτσω μόνιμος Φαντάρος να φάω καμιά μπομπούτα, λίγο φασολάδα, λίγο κάτι τη, λίγο καμιά λακέρδα, γυάλι μου, κανένα τουρσί. Στη Μικρά Ασία χαίρονται, έβαλε ο Πρίγιοβιτς γκολ. Περνάει η Σερβία σήμερα, έβαλε γκολ. Είχε σήμερα. Έβαλε νικητήριο γκολ, περνάει η Σερβία. Άρα πωλείται. Άρα πωλείται, να πούμε τους παοξίδες ότι πωλείται ο Πρίγιοβιτς, ακόμα και το Γενάρη, ήδη για τον Μπέρκ. Έχουν γίνει κουβέντες, ιστορίες για να γυρίσει πίσω. Άρα είναι καλό αυτό το γεγονός. Ναι, ναι, είναι καλό το γεγονός. Όχι σε μεγάλο. Πόσο χρόνο είναι ο Μπέρκ? 31 είναι. 30 είναι. Μια χαρά είναι. Μαζί με το Μανιά, ξέρεις τι δεν μου κάνουν. Γιατί πόσο χρόνο είναι. Του 20 το πρωτάθλημα. Γιατί πόσο χρόνο είναι ο Μπέρκ? Δεν ξέρω, λέω. Ο Πρίγιοβιτς είναι τα μάμια θλάση. Έτσι. Στη χειρότερη του φόρμα. Με θλάση δεν θα πουλευτεί. Κάνει γκολ στην αρχή του πρωταθλήματος. Νικητήρια για τον ΠΑΟΚ. Όχι, τραυματίζεται ο σέντερ μπακ. Όχι, βγαίνει για κατούριμα ο σέντερ μπακ. Όχι, τι του φέρουν μέσα, τα κάνει. Μεγάλη επιτυχία αν μπορέσει να τον πουλήσει τώρα. Τον Ιανουάριο. Μεγάλη επιτυχία. Προετοιμάζω τον λαό του ΠΑΟΚ. Μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει πολιτήριο να πούμε. Κωστάκη, λες ο μικρός Γιουργάκης του πρόξει ένα τάλιρο αυτόν. Δεν ξέρω, στο Instagram θα πάρει. Ένα τάλιρο καλά είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Θα πάρει ένα ταλιράκι μια χαρά. Μπορεί. Για μένα ένα τάλιρο καλά λέμε αν μπορεί να πουλήσει. Μπορεί. Πάρει και μανιά τη 20 το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ ωραία. Απλά. Άλλα θέματα, τι έχουμε. Τι είχαμε Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο τίποτα δεν είχε Σαββατοκύριακο, δεν είχε μπάλι. Φίλε, λίγο εθνική είδαμε. Από τα άλλα θέματα, ο Αμβρόσιος φώναζε για το φίλο. Έλα μου, ρε, φωνάζει ο Αμβρόσιος. Κάνει με αυτό το φίλο, πια είτε. Σταμάτα. Το κουράσαμε. Ανοίξουμε κανένα φίλο για πίτα σε λίγο. Εντάξει, τώρα 15 χρονών παιδί σκέφτεται αν θα κάνει αλλαγή φίλο, θα βάλει ταυτότητα, αν θα βάλει καμπανέλια, αν θα βάλει σουτιέν και να είχαμε να λέγαμε τώρα. Τι μας νοιάζει εμένα, πώς ψήνουν τα ψάρια και πώς πιάνουν τα γρυβάδια στις λίμνες τώρα καθένας. Ναι, εξάλλου και είπε και ο άνθρωπος ο Αμβρόσιος, λέει εδώ δεν έχουμε να φάμε, λέει πεινάμε και τα λοιπά και ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Καλά κάνουμε. Γι' αυτό του λέμε τον Αμβρόσιο, μην ασχολείται. Τι με νοιάζει εμένα τον Βαγγέλη, άμα θέλει να του λέει Αναστασία τώρα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς Γεράσιμος Δεχόνουγλου. Τι να τον κάνω αυτό. Βγήκε και ο Τσάρτας, να πούμε το έπαιξε η ηθικολογία. Εγώ είμαι το Τσάρτα, ρε. Ναι. Βγήκε ο Μπιμπίλας, απάντησε. Αυτό είμαι αντίθετος με αυτό. Τώρα πες μου, τι έχει να χωρίσει ο Τσάρτας με τον Μπιμπίλα, τι ήταν αυτό, ρε φίλε. Ποιος είναι ο Μπιμπίλας, ρε. Ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, ρε, ηθοποιός, ρε. Ένας που 20 χρονών του παίζει να πούμε ψιλοψευτοάντρας, ψιφτοσούλα, ψιφτοκαμαριέρα και κάτι τέτοια, ρε. Ναι. Μπιμπίλας. Ο Μπιμπίλας. Καμιά 65. 60, ναι, ναι, αλλά το μάγουλο Βερίκοκο είναι. Αλλά εγώ είμαι το Βασίλη Τσάρτα γιατί είπε, ρε φίλε, να μην αλλάζουν τα φύλλα τα παιδιά. Ο Πιπίλας λέει να κάνουν ό,τι θέλουν. Λέει, άμα σου γίνει το παιδί. Άκου τι είπε στο Τσάρτα. Άμα λέει το παιδί σου ερμαφρόδε, του λέει τέτοια κατάρα σου. Κατάρα έδωσε ο Τσάρτας. Κατάρα έδωσε και ο Πιπίλας στο Τσάρτα. Μισό λεπτό. Συγγνώμη. Κατάρα έδωσε ο Τσάρτας. Για διάβασε εδώ. Λέει ο Τσάρτας. Τι είπε ο Τσάρτας. Λέει, εύχομαι τα παιδιά του να γίνουν ερμαφρόδιτα και αυτοί που ψηφίσαν τον νόμο. Λέει. Ωραία. Και έρχεται ο άλλο και λέει. Τι σου είπε. Παλιά άνθρωπε, του λέει ο Πιπίλας, και εγώ σου εύχομαι τα παιδιά σου να γίνουν ομοφιλοφιλικά κτλ. Κατάρα του δίνει. Κατάρα έδωσε ένα. Τι είναι. Ο Μπιμπίλας είναι ομοφιλόφιλο. Τότε τι κατάρα του δίνει για να γίνει σαν κι αυτόν. Άρα είναι καταραμένο ίδιο σου λέει τον εαυτό του. Άκου να δεις. Άκου ρε μάγκα να πούμε. αυτό το τηλογκρουπ ανοίγει. Δεν πάει ποτέ άκρη με κανένα. Φασίστα θα σε πούν, έτσι θα σε πούν όπω σου ταιριάζει. Κατάρα σου δίνει να γίνει λέει ομοφιλόφιλο. Ομοφιλόφιλο δίνει στον άλλο να γίνει κατάρα ομοφιλόφιλο. Αγγλικά ξέρει. Μπέρ δε γουέιζε μα πέλζο κύριε Κώστα. Τι είναι αυτή η Κώστα. Τι είναι αυτή η Κώστα. Ε τον άνθρωπο. Ε βρε 3 ευρώ κονιάκ με τα σάπια.
Τι είπε ο άνθρωπο, άκουσε τον Γιάννη. Ακούρε, φίλε, να είπε... πιπίλας και πιπίλας τώρα. Του λέω, πιπίλας, σε καταράσομαι να κάνεις ομοφυλόφιλα παιδιά. Αλλά ο ίδιος είναι ομοφυλόφιλος. Έβγαλε άκρη τώρα εσύ. Μπορεί να τον ευχήθηκε, δεν ξέρω. Τι να ευχηθεί, ρε, επικουσία να τραβάει αυτός. Ξέρεις τι να ζητάς, να έχεις 21 σου χέρια και να τραβάς φίλο. Ναι. Α, μπιμπίλας. Ναι. Φέρε εδώ μια α3 εδώ. Δώσε ρε για αυτό Βασίλη και μια α3. Κάτσε εδώ να βγάλουμε εδώ, αρχίσαν Ευρώπες μπάσκετ εδώ να δώσουμε. Να δώσουμε κανένα φράγκο. Ρε εσύ με αυτό τον boy και εσύ σαν και εμένα, τι θες τον μπάσκετ μου. Ποιος είναι. Πάει και παίζει μπάσκετ μου. Κυριάκος Πανταζής, εκπομπάρα κάνετε σήμερα. Δεν μας πληρώνεις ρε φίλε, άμα κάνουμε εκπομπάρα. Λοιπόν, πάρουμε, θα πάρουμε γραμμές από τώρα. Είναι και μισή. Βάρα τα καμπανέλια. Ποιος είναι ο πιπίλας, είναι στις γραμμές. Έχουμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα. Έλα, πιπίλα, έλα. Σταμάτα, ρε. Βάλει την άλλη. Ναι, ελεύθερο θέμα. Εθνική είδαμε, εντάξει, μας το δώσαν οι Κύπροι. Έστασε. Έστασε. Τι μας το δώσαν οι Κύπροι. Κύπρος είναι ελληνική. Και ένα εταιρείο μας το φόρεσε κατευθείαν μπροστά από το θέμα. Τι αλλά. Συγγνώμη, ρε φίλε. Κώστας Μήτρογλου, Μαρσέιγ, 15 χαρτιά. Αριστερό, κοντρόλ, τάκ μέσα, πάρτο. Σουτ μπανάνα και γεια σας, μπανανόβλωδα μαϊμού. Μας εξηγούσε ο Λέβαντος, πρέπει να κλείσουμε το πόδι το αριστερό του. Κλείνει το δολοφόνο ο Αλγερινός. 2-31-0 όλα 90. 2-31-0 όλα 90. 9-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Πάμε ένα μικρό διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές και κάνουμε την κουβέντα. Έχουμε μπάσκετ με το μπάσκετ. Σταμάταρε, σταμάταρε. Και ξέρεις ο Πιπίλας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95,5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολης στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις. Πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95 και 5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-909090 μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορφο. Wow. Εκπληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας μέσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Στην επόμενη Γλακούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 5 λεπτά θα με δώσει να μιλήσω για μπάσκετ που αρχίζουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 2 λεπτά περιμένουν οι φίλοι. Του... Δώσε το Βασιλάκι, ρε. Λοιπόν, και τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο για Champions League που ξεκινάει. Έλα. Λοιπόν, θα δώσω εγώ μια διαδούλα που πιστεύω για Champions League και μια για Ευρωλίγκα. Εδώ. Επειδή ο κόσμος με ακούει για μπασκετάκι και, ναι. Και έχουμε και κουμαρτζίδες φίλους. Ναι. Λοιπόν, για όσους παίζουν διαδικτυακό στοίχημα, οπα. Η εκτίμησή μου είναι εστουντιάντες μέσα στην ΑΕΚ με ένα αναλλακτικό handicap στους 10,5 πόντους, γύρω στο 1,60 παίζει αυτό σε απόδοση. Είναι μια παραδοσιακή ισπανική δύναμη και νομίζω είναι πάρα πολύ αυτή η πόντη. Κόντρα σε μια πολύ καλή ελληνική ομάδα, αλλά ελληνική ομάδα και το ισπανικό μπάσκετ είναι σαφώς ανώτερο σε επίπεδο. 10,5 πόντους είναι πάρα πολύ. Ναι. Για το 1,60 το θεωρώ πολύ καλό σημείο. Ναι. Λοιπόν, και παίζει και ο Άρης με τη Ζελόνα Αγκόρα. Ναι. Είδαμε μια ομάδα τη δική μας και με το Γκόριβο που πονάει επιθετικά άλλη μια χρονιά. Ναι. Και για μένα ένα παιχνίδι που μάλλον θα πάει σε χαμηλό σκορ, οπότε under 150,5 και στο 1,90. Διαδικτυακά. Μια διάδουλα για το Champions League. Μες. Πάμε για Ευρωλίγκα, μια διάδουλα. Ναι. Λοιπόν, παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια. Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το τσεκάρουμε. Θα μας ρίξει τις γραμμές όμως. Ναι, ρίχνε, ρε, μια χαρά, μπαμ, μπαμ. Θα βρίσκει τα στοιχήματα. Ρε. Αυτός καλός είναι, ρε. Ναι. Στα κουμάρια στο μπάσκετ. Λοιπόν, εδώ θα πάμε με ένα εναλλακτικό και την Μπασκόνια στο 1,50 και 9,5 πόντους Αβάτζο. Πάρα πολύ πόντι για έναν Ολυμπιακό ο οποίος έδειξε πολλές αδυναμίες με τον Παναθηναϊκό και ανέτοιμο. Και η άλλη μια παραδοσιακή πολύ δυνατή ισπανική ομάδα. 9,5 πόντι είναι πάρα πολύ, 9,5 εναλλακτικό χάντικαπ και 1,50. Και Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα είναι άσο ημίχρονο, άσο τελικό, 1,75. Ναι. Πολύ ενισχυμένη η Μπαρτσελόνα, δεν θα έχει καμία σχέση με το περσινό της πρόσωπο που δεν μπήκε καν στην οκτάδα της Ευρωλίγκας. Πώς φαίνεται της Αριανός. Σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος και αυτός έδειξε ανέτοιμος. Καλή ομάδα θα είναι φέτος ο Παναθηναϊκός, αλλά αρκετά ανέτοιμος. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Δύο διαδούλες λοιπόν. Τελείωσε. Θα βγάζει τα λεφτά του Ευρωμπάσκετ, τα πιάσει όλα. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, μην ρίξουμε τις γραμμές. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Βασίλης από Μαγνησία Θεσσαλονίκης, παιδιά. Καλησπέρα. Μαγνησία Θεσσαλονίκης, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο μοναδικός νομός χωρίς πλατεία, έτσι να το. Ο μοναδικός νομός που δεν έχει πλατεία. Νομός, ο μοναδικός δήμος λάθος χωρίς πλατεία. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Σοπαρε. Ναι. Είσαι ο Παντόφλας. Ναι. Άρα φίλε, λέγε. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Παντόφλας γιατί. Σ' ακούω, ναι, στο Πασχάλη σ' ακούω. Όχι, γιατί τρώει κάποια παντόφλα. Ο Καμόρα με το βγάλε. Δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Σ' ακούω, σε πετυχαίνω γι' αυτό. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Θέλω να ρωτήσω, θέλω την άποψή σας. Συμφωνείτε. Ειδικά εσύ Ραπτόπουλε, συμφωνείς με την τεχνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Τεχνό. Με την τεχνοθεσία, να παίρνουν παιδιά, να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Βεβαίως, συμφωνώ. Συμφωνείς. Ναι. Συμφωνείς όμως ότι αυτό το πράγμα, με αυτό το νόμο τώρα, στη συνάρτηση με το νόμο που πάνε να περάσουν, να περαστεί, εκεί που είχαμε 50 περιστατικά παιδεραστίας, με αυτό το πράγμα θα έχουμε 500. Τα 50 αυτά παιδεραστίας είναι γιατί οι νόμοι είναι στον παιδεραστή πάρα πολύ μαλακοί. Ναι, αυτό συμφωνούμε. Αλλά σου λέω, αν τώρα με ετερόφυλα ζευγάρια είχαμε 50 κρούσματα παιδεραστίας. Ναι. Με αυτό το νόμο και με τη συνάρτηση να τους επιτρέψουν... Θα σου απαντήσω. Ολοκλήρωσε την ερώτηση, ναι. Ναι, θα υπάρχουν περισσότερα κρούσματα παιδεραστίας. Τα περισσότερα κρούσματα παιδεραστίας υπάρχουν, χωρίς να γίνει αυτό το πράγμα, όταν η μάνα χωρίζει με τον πατέρα, παίρνει το 15χρονο κορίτσι μαζί 16χρονο, πάει με τον εραστή, πάει η μάνα στη δουλειά και πάει ο εραστής, πηδάει το κοριτσάκι να πούμε. Μετά και έχουμε τέτοια κρούσματα. Δηλαδή, ναι, εγώ σου λέω, δηλαδή, εγώ σου λέω να πούμε το άλλο. Περίμενε. Δύο άντρες τώρα. Εσύ τώρα πες, ας πούμε, ότι χωρίζεις με τη γυναίκα σου και βρίσκεις μια παντρεμένη που χώρισε. Και η παντρεμένη έχει μια 16χρονη χώρη που έχει κάτι ποδάρια πιο ψηλά, να πούμε, και από τις λεοπάρδαλες. Γιατί να είναι 16χρονη και να μην είναι 10χρονη όμως, ρε Κώστα, εκεί το πας εσύ. Η 10χρονη θα μεγαλώσει. Για πες μου λοιπόν, η παιδεραστία εκεί πέρα πώς πάει. Αυτό σου λέω, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Άμα δεν σε νοιάζει, δεν σε ένιωξε όμως. Αλλά σε ρωτάω τώρα. Δεν σε ένιωξε όμως, δεν σε ένιωξε όμως το κοριτσάκι που πάει, ας πούμε, και τα λοιπά. Σε νοιάζει τα... Ναι. Μισό, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες ότι υπάρχουν αυτά, συμφωνώ. Ναι. Αλλά με αυτό το νόμο, τώρα σου λέει, δύο άντρες
θα δηλώνουν στην ταυτότητα ναι. ότι είναι γκέι, ναι. θα δηλώνονται με ένα χαρτί απλό, χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα, ναι. και θα μπορούν π.χ. στο μέλλον να έχουν ένα, να υιοθετήσουν ένα παιδί. Εμένα ποιος μου λέει ότι αυτοί οι δυο οι άνθρωποι... Δεν είναι για τους γκέι, είναι για τους ερμαφρόδιτους, δεν είναι για τους γκέι, ο νόμος. Ναι, όμως το θέμα είναι ότι ο νόμος, ο καινούριος, τους λέει με ένα απλό χαρτί, ούτε να περνάνε από γιατρό, ούτε πουθενά. Και εσένα τι σε πειράζει. Λόγο και τέτοια. Εσένα τι σε νοιάζει. Βρε, εμένα δεν με νοιάζει. Άμα δεν νοιάζει εσένα. Τα παιδιά που έχουν βγει ένα κάρο ψυχολόγοι και λένε το τι θα τραβήξουν στο σχολείο. Αυτοί εδώ οι ψυχολόγοι θέλουν οι ίδιοι ψυχολόγο, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν λύσει τα δικά τους προβλήματα και προσπαθούν να λύσουν τα δικά μας. Τέλος πάντων, δηλαδή, λοιπόν, ένα δεύτερο. Του ψυχολόγου ένα το παιδί έχει ψυχολογικά προβλήματα, αλλά θα λύσει το πρόβλημα του δικού μου του παιδιού ο ψυχολόγος. Σαν το ψυχολογικό πρόβλημα. Καλά, εντάξει. Δηλαδή, αυτό ισχύει, αφού δεν μπορεί το δικό του παιδί ο ψυχολόγος να το φτιάξει, πώς θα φτιάξει το δικό μου. Έλατε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, και ένα δεύτερο. Το πρόβλημα λοιπόν του παιδιού του ψυχολόγου θα το λύσει ένας άλλος ψυχολόγος. Λοιπόν, δεν τραβάτε δεύτερο... τα βυζιά σας με τους ψυχολόγους, λέω εγώ βραδιάτικα. Με τους ψυχολόγους. Εγώ πάντως αφήνω να σε ρωτήσω. Για πας σε κανένα υπόγειο του Μασούτη να δουλέψεις κάνω 12ωρο και ας πω εγώ εσένα άμα χρειαστείς ψυχολόγο. Τραβάσατε λάρα και ψηλά. Θα σε πω και ένα άλλο τώρα. Άντε μπράβο. Μάθατε όλοι τον ψυχολόγο να πούμε. Σ' ακούω που μιλούσες προχθές για το Σοκράτη και αυτά, ότι βόλευε τα παιδάκια και αυτά, ε. Τα γαργάλευε. Λέω εγώ ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ομοφιλοφιλία, η οποία ήρθε ο χριστιανικός σκοταδισμός και την τιμώρησε την ομοφιλοφιλία. Τα συμπόσια που έκανε σεξ ο ένας με τον άλλον, δηλαδή λέει που τα ξέρεις εσύ, η άλλη αρκούδα το μεσημέρι. Εσύ τα, που τα ξέρεις. Δεν είναι οι ζωγραφιές εκεί πέρα που έχουν κάτι μαλαπέρδες, στα ρίσκια έχουν ελεφαντίαση. Λοιπόν, που τα ξέρεις εσύ, τα είδε. Εσύ του λέω τον Χριστό που αναστήθηκε, τον είδες. Το γράψα τα βιβλία. Και ο Μπούζας έγραφε, λέω, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κλέβαν το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έβγαινε 8ος εκείνη τη χρονιά. Δόξα τα σπορ του Βορρά. Κατάλαβες. Και ένα έτερο νεκάτερο. Έτερο νεκάτερο. Δεν υποφέρεσαι να ξέρετε. Δεν υποφέρομαι. Δηλαδή, τον πείραξε τον άλλον ότι είπαμε ότι ο Σοκράτης ή το ομοφυλόφιλος ενεργητικά. Και λέει, όχι, που το ξέρεις εσύ, λέει. Ενεργειακά. Εμένα ρε με απέβαλε η φιλόλογος, 15 χρονών. Λέει, πες μας, λέει, για τον Σοκράτη, λέω, ή το ομοφυλόφιλος. Παίρνω έξω από την τάξη. Λέω, δεν παίρνω έξω από την τάξη. Ζουρδατζή τη λέγανε. Τι φιλόλογο. Ζουρδατζή τη λέγανε. Όχι, στις Τούμπας. Πέρασε, λέει, έξω. Γιατί λέω να περάσω έξω. Ψέματα, λέω, είναι. Λέει, τι. Τι, πρώτον αυτό, δεύτερον, τεμπέλης, λέω, τεμπελχανάς. Η γυναίκα του, λέω, το κυνηγούσε, τα γάλατα δεν τα έφτιαχνε, να πούμε, το παιδί του πίναγε, ήταν λέει φιλόσοφος. Για να πάμε όλοι εμείς φιλόσοφοι και να πάμε στο Άιδαράπη σε ένα πιθάρι εκεί πέρα, να μην πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Πάμε, επόμενη γραμμή, με εκνεύρισες, πάμε. Εμένα δηλαδή δεν μου είναι δύσκολο να κάτσω στον Άιδαράπη 8-9 ώρες εκεί πέρα και να κάνω τον φιλόσοφο, να βάλω και ένα πιθάρι εκεί, να πάρω και τον Τερεπέογλου με τον Τόπερμαν να μαζεύουν τα λεφτά εκεί πέρα. Τι να σας πω, ρε, κάνατε ήρωες. Α, εκεί πέρα, άτε να χαθείτε. Σαν τον αδερφέ, σαν τον αδερφό του Βέγκου στην ταινία Άνθρωπος, ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ. Μέντρεχε. Τον αδερφό του Βέγκου. Είπες, λέει, για τους αρχαίους. Για τους αρχαίους, έτσι. Εγώ πάντως προσφέρομαι να με υιοθετήσουν και γκέι και τυρόφιλα ζευγάρια όπως θέλουν. Εγώ, άμα θέλουν, με υιοθετούν, δεν έχω πρόβλημα. Δεν το πήρατε χαμπάρι ότι η έκρηξη του πληθυσμού έχει φέρει το τρίτο φύλλο, έχει αναδείξει την ομοφυλοφιλία. Πόσα δισεκατομμύρια θα είμαστε στη γύρε, θα τρώμε ένα στον άλλον. Η Θεσσαλονίκη πριν 40 χρόνια ήταν 400.000 και είμαι θα είναι 200 τώρα. Και έχουμε 60% ανεργία. Γιατί σε βλέπω σε 5 χρόνια να χαϊδευόμαστε. Πάμε, πάμε. Θα βάλεις νόμο άντερ 1,5 παιδί κάθε οικογένεια. Το βάλα στην Κίνα, τι. Πολύ καλά ξεγηδήκαν. Παντού ρε να το βάλουνε. Από το να μολάνε καρκίνους και αρρώσεις σε όλο τον κόσμο και να ψοφολογάει, να βάλεις νόμο άντερ 1,5 παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στην Κίνα κουμάρι πέσουν και τα παιδιά, ρε φίλε. Σωστό. Πάμε για τους κουμαριτζέντες καταλαβαίνουν. Αυτό το άντερ ένα το κατάλαβα. Το άντερ 1,5 πώς θα. Στο δεύτερο κέγες απαγορεύεται. Στο δεύτερο. Άντερ ένα τι θα κάνεις, μισό. Άρα άντερ 1,5 αυτό σε λέω. Και άμα κάνεις ένα σαν τον κόκκινο που τρώει για δύο. Και εκεί θα έχει ποινή. Και άμα σου βγει δίδυμο, πού θα βγει το δίδυμο. Εντάξει, το δίδυμο δεν θα ποινικοποιείται. Εντάξει. Έλα, βάτσο κόπεζι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, πούμε. Ναι, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Ο ορθός επιστημονικός όρος είναι διεμφυλικά άτομα. Ναι, σωστό. Έλα, φίλε. Λούγκρις, δηλαδή. Οκ. Okay. Λοιπόν, Πρίγιοβιτς. Εγώ σου είπα τον Πιώτικα. Ναι. Κλαράκι, εγώ με τον Πρίγιοβιτς πληρώθηκα. Μ' αρέσεις. Ωραία. Πόσο έδινε. Λοιπόν,
4. Δεν έγινε εύκολα γιατί χάναν οι άλλοι γκολ. Μπήκε στο 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Με ποιον έπεσε η Σερβία? Live το έπαιξε. Live, ναι. Με ποιον έπεσε η Σερβία? Με ποιον έπαιζε? Ναι. Με τη Πέστινα. Κόλλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα δεν Γεωργία, Γεωργία. Γεωργία, οκ. Okay. Με τη Ζορζέτ. Ζορζέ. Λοιπόν, είπατε ότι μπορεί να φύγει. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω. Όχι να φύγει, να το πουλήσει. Πανηγυρίζω στην Τούμπα. Να το πουλήσει, πρόσεξε, να το φρεσκοπουλήσει θέλω. Έτσι πρέπει. Γιατί τον βλέπουν μεγάλα μάτια. Πρώτον. Και δεύτερον, να φύγει στο τέλος της χρονιάς. Δεν χρειάζεται να φύγει από το Γενάρη. Ναι. Εγώ αυτή είναι η άποψη. Εγώ ξέρω ότι θέλουν να μιλάνε με τον Μπέρκ. Έχει μιλάνε, γίνει που... καλά κάνουν και μιλάνε και σίγουρα θα μιλήσουν. Θα μιλήσουν και άλλοι και άλλοι με τον Παναθηναϊκό θα μιλήσουν. Ναι, δεν μας πειράζει αυτό. Εγώ λέω για το συγκεκριμένο παίχτη. Επειδή και λόγω για το στοίχημα που κάναμε το κουμάρι μας τώρα και όλα αυτά, πήρε μια παλιά πήρε ο άνθρωπος, μια παλιά του φέρανε, μια παλιά πήρε, μια παλιά την έκανε γκολ. Δεν ξέρω αν το είδατε το μάτς. Ναι. Και εκεί δείχνει εντάξει ότι το καρέ το έχει άσχημα. Ναι. Αυτό, ένας μικρός Κλάους στα νιάτα του. Ναι. Αλλά με άλλη φιλοσοφία, εντάξει, καμία σχέση. Αν πάρει την μπάλα το ρίχνει στο καρέ. Πιο ηγετικός είναι, πιο ηγέτης. Μωρίστε. Πιο ηγέτης του, από τον Κλάους είναι, ηγετική μορφή. Ναι, είναι ηγετική φυσιογνωμία. Είναι, δεν τα χάνει μέσα στην περιοχή, είναι πολύ ψύχρεμος. Αυτό. Όσο για το μπασκετάκι, μια που έχουμε μπασκετικούς εκεί και μ' αρέσει σαν άθλημα, αλλά δεν το βλέπω πλέον γιατί ο ΠΑΟΚ δεν... Εντάξει, και εσύ ΠΑΟΚ θα δεις τώρα για μπάσκετ, θα δεις... Όχι, αγόρι μου, απλά κοίταξε να δεις. Φίλε, όσοι αγαπούμε τον μπάσκετ, μόνο Ευρωλίγκα ανοίγουν τα ματάκια μας. Έχει ωραία ματς, εγώ τα βλέπω. Εκεί θέλω να δω τον ΠΑΟΚ. Στην Ευρωλίγκα, ποτέ γίνει και αυτό το θαύμα. Και το κίνητρο χάθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη στιγμή που η τρίτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρωλίγκα. Δεν έχεις διάθεση ούτε εσύ, ούτε εγώ σαν Αριανός να ασχοληθώ με το ελληνικό πρωτάθλημα. Καμία διάθεση, δεν με ενδιαφέρει. Επειδή δεν τα παίρνει, γι' αυτό δεν ασχολείσαι. Άμα ήταν, θα ασχολιώσουν. Μα και πρωτάθλημα να πάρεις δεν παίζεις στην Ευρωλίγκα, είναι κλειστά συμβόλαια. Ναι. Σωστά. Είναι συγκεκριμένο budget εκεί, εντάξει. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Το άσχημο είναι ότι διασπάται η Ισπανία και δεν ξέρω τι θα γίνουν τα πρωταθλήματά του. Πάντως, αυτό με τη νέα Τούμπα εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ. Γιατί? Κάθε φορά που βγάζουν νέα Τούμπα, η χρονιά πάει χαμένη. Ναι, γιατί ρίχνουν αλλού το βάρος. Εγώ μια άλλη απορία έχω. Θέλει η ΕΠΟ λέει να ορίσει έδρα την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ λέει να πάει την έδρα του στο Καφτατζόγλου για να γίνει νέα Τούμπα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Βέβαια, θα παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί. Ναι. Θα πει τον Ηρακλή πάνε στο διάλογο. Ναι, πώς θα γίνει η έδρα της Εθνικής η Τούμπα. Αν ο ΠΑΟΚ μετακομίσει ο Καφτατζόγλου για να γίνει νέα Τούμπα. Ναι. Αυτό δεν κατάλαβα. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Θα πληρώνει συμβόλαιο η Εθνική στον ΠΑΟΚ και τον γήπεδο? Όχι. Η ΕΠΟ. Όχι. Ρωτάω. Όχι. Όχι. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Πάμε επόμενο φίλο. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, σου λέω. Βγάλ το βρο, Bluetooth, βλάχο. Ναι. Έλα. Έλα, ρε, χωριάτα, ρε. Έλα, του Μπιώτη. Του Μπιώτη, έλα, λέγε. Τι λέει. Καλά, εσύ. Από πού παίρνεις. Καλά. Εγώ δεν συμφωνώ, ρε, φίλε, με αυτόν τον νόμο. Έτσι. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς. Για ποιο πράγμα. Τι ψήφισες στις εκλογές. Ορίστε. Τι ψήφισες στις εκλογές, λέω. Τίποτα. Επιστροφή στη δραχμή. Επιστροφή στη δραχμή ψήφισες. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος είναι ενάντια σε αυτό το νόμο? Έλα. Ποιος είναι ενάντια σε αυτό το νόμο? Χρυσή Αυγή είναι ενάντια. Δεν γνωρίζω κιόλας. Εγώ πάντως είμαι ενάντια, ρε φίλε, και δεν τον γουστάρω μία. Γιατί δηλαδή τα παιδάκια που δεν ξέρουν τι τους γίνεται από αυτή την ηλικία, δεν ξέρουν τι έχουν μέσα στο παντελόνι τους να βγούμε και στη φούστα τους. Να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Έχουν την κατάλληλη ηλικία για να πάρουν μια τέτοια απόφαση και την κατάλληλη ωριμότητα. Δηλαδή, άμα μπει ο νόμος στα 17-18, θα σε πειράζει. Η ηλικία σε πειράζει. Και στα 17 και στα 18 θα με πειράζει, γιατί το μυαλό πάλι δεν είναι όριμο. Αλλά είναι θέμα ωριμότητας. Και σένα, ποιος ορίζει την ωριμότητα του μυαλού, τα χρόνια λες? Ε? Την ωριμότητα του μυαλού την ορίζουν τα χρόνια. Οι εμπειρίες που έρχονται με την πάροδο των χρόνων. Α, ωραία. Οι παραστάσεις λοιπόν και οι εμπειρίες. Ναι. Βέβαια. Άρα μπορεί ένας 17χρονος να είναι πολύ πιο έμπειρος από έναν 20χρονο. Ορίστε. Άρα μπορεί ένας 17χρονος να είναι πολύ πιο έμπειρος από έναν 20χρονο.
Βεβαίως. Ναι, αλλά, αν δεν τον πάρουμε τον νόμο να τον εφαρμόσουμε, θα έχουμε κυρώσεις. Τι θα έχουμε? Κυρώσεις. Βέβαια. Ας έχουμε. Εγώ θα παραδεχτώ πολιτικό. Όποιος, ποιος θα τα πληρώσει αυτή τη κυβέρνηση? Κάνει νόμο, απαγορεύεται να ψηφίσεις πάνω από τα 60. Ορίστε. Να γιάστο στον κόσμο. Όποιος περάσει τα 60, απαγορεύεται να έχει ένα ψήφο. Ποιος θα πληρώσει, ρε φίλε, το πρόστιμο? Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Δηλαδή, εσύ τι προτιμάς? Να μην φας την κύρωση και να γίνουν όλοι. Να μην το πω τώρα γιατί είμαστε και στον αέρα. Γιατί δηλαδή. Ας γίνουν. Δηλαδή, με τον νόμο θα γίνουνε. Σε πληροφορώ ότι. Τώρα που είναι νόμιμο θα γίνονται λιγότεροι. Ας γίνουν τα παιδιά, ρε. Ίσως σε παραπάνω παιδιά θα έχουμε. Εάν ελευθερωθεί το ναρκωτικό που ήθελε ο Γούπου, πώς το λένε, ναι, θα καπνίζαμε λιγότερο χασίς. Ό,τι απαγορεύεται είναι πιο ωραίο. Ένας φίλος μου. Εσύ τι θεωρείς, ότι άμα απαγορεύεται θα γίνουν και πιο πολλοί από αντίδραση? Γιατί εγώ ξέρω ότι δεν γίνεται, σε γεννιέσαι, γιατί είναι αρρώστια αυτό. Αρρώστια είναι. Βεβαίως. Γιατί είναι αρρωστή, ρε φίλε. Θα σου λέω και θα το δεις. Εσύ θα αρρωστήσεις. Τι στεναχωριέσαι, ρε. Δεν γίνεσαι ομοφιλόφιλος, γεννιέσαι ομοφιλόφιλος. Άρα ο Θεός το κάνει, κακός ο Θεός. Όχι, ρε φίλε, δεν ξέρω τι είναι ο Θεός, ποιά είναι κακός ή καλός. Κακός είναι αφού το γεννάει ομοφιλόφιλο, τον άλλον κακό είναι. Ο ομοφιλόφιλος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ποιος σε γεννάει? Ποιος σε γεννάει? Η μάνα σου. Η φύση δηλαδή. Η φύση, ναι. Άρα η φύση είναι ο Θεός. Άρα ο Θεός σε έκανε. Μπορεί να είναι λάθος της φύσης, ναι. Άρα είναι λάθος του Θεού. Κάτσε τώρα, άλλος το λάθος θα έκανε μετά τα 40. Τώρα εσύ το πας πολύ φιλοσοφικά. Εγώ, το πάω λογικά. Άλλο. Με τη λογική τη δική σου το πάω. Έκανε λάθος ο Θεός. Ωραία, πες ότι έκανε λάθος. Έτσι. Και τι έγινε, αφού είναι λάθος ο Θεός. Πώς έκανε λάθος? Ρε φίλε, τώρα με δουλεύεις. Εγώ σε λέω τώρα το άλλο. Τι με λες άλλο? Τι με λες άλλο, ρε. Γεννιέται, λες, ομοφιλόφιλος. Γεννιέται ένας, θα δεις ότι θα έχω δίκιο. Στάσου ρε φίλε, γεννιέται ένας με σύνδρομο Down. Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει? Ναι. Κανείς δεν φταίει και δεν ξέρεις τους λόγους που μπορεί να γίνει. Τότε κανείς δεν φταίει που γεννιέται και ο άλλος ομοφυλόφιλος. Κανείς δεν φταίει, ρε παιδιά, ο γιατρός και οι γονείς φταίνε. Εγώ που γεννήθηκα φαλακρός, ποιος φταίει δηλαδή? Εσύ. Δεν γεννήθηκες, έγινες φαλακρός. Φαλακρός γεννήθηκες. Του χωρίς μαλλιά γεννήθηκες, ρε. Άρε, ο Μάλης ήμουν από μικρός. Τι μαλλιά είχα, τίποτα δεν είχα. Φαλακρό σαν το κουλιανό γιατί. Τετοτερώνει είχες πολύ. Φίλε, η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια. Η ομοφιλοφιλία είναι επιλογή. Ρε φίλε, δεν είναι επιλογή. Εκγενετής γίνεσαι. Εκγενετής γίνεσαι. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, θα σου πω σε ποιο βιβλίο το είδα και τη σελίδα ακριβώς και θα σου διαβάσω. Τι βιβλίο είναι? Ιστορικό, θρησκευτικό, τι είναι? Δεν είναι ούτε ιστορικό ούτε θρησκευτικό. Τι είναι? Είναι φυσιολογία ανατομία. Φυσιολογία ανατομία. Και λέει ότι. Με το DNA έχει να κάνει αυτό. Το DNA ποιο το καθορίζει? Ρε όχι και να καθορίζει. Ο Θεός καθορίζει το DNA. Ωραία, ο Θεός το καθορίζει. Αυτός έκανε το λάθος δηλαδή. Πες ότι το έκανε αυτός. Αυτός το έκανε. Μα ο Θεός είναι αλάθαστος. Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Άρα δεν είναι λάθος. Αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν είναι λάθος. Αφού το έκανε ο Θεός, πώς είναι λάθος? Αφού είναι τα πάντα η σοφία επίησε. Αφού τα πάντα η σοφία επίησε. Αυτό γιατί είναι ασοφία δηλαδή. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Τώρα, με βάζεις δύσκολα. Σε βάζω δύσκολα, εγώ ρωτάω και εσύ απαντάς. Και εγώ σε είπα. Σε είπα. Εγώ σε είπα. Εσύ φαντάρος έκανες? Όχι, σπουδάζω. Θα πας? Όχι. Γιατί δεν πας? Ομοφιλόφιλος είσαι? Όχι. Τότε? Δεν σπουδάζω παπάς, ρε φίλε. Γιατί δεν θα πας φαντάρος? Θα πάω φαντάρος. Άμα πας φαντάρος και σε μαντρώσουν 60 μέρες και σου έρθει ο Ρουβάς 18 χρονών, θα πας με άντρα? Όχι. Εγώ λέω θα πας. Εγώ λέω δεν θα πάω. Βάζουμε ένα στίχημα. Εσύ θα πήγαινες. Με το Ρουβά. Εσύ όταν πήγες φαντάρος και σε μαντρώσανε, πήγες με άντρα? Δεν είχε Ρουβάδες, είχε κάτι αρκούδες εκεί. Άμα είχε ρουβάδες δεν ξέρω πότε το σκεφτόμουν. Κλείσε επόμενη γραμμή, Γιάννη, πάρτον. Ναι. Τι, συνονοηθούμε τώρα. Και ξέρεις οι αρκούδες. Και ξέρεις ο ρουβάς. Ναι. Άρα κάτι εξομολογείς μετά το 40. Μπανιώτης γιατρός, ορίστε. Ο άνθρωπός μας. Κωστή, καλησπέρα. Η ομοφιλοφιλία υπήρχε και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες σε ό,τι αφορά την παιδεραστία. Στην αρχαία Ελλάδα κάνεις λάθος. Στόχος ήταν και η διαπαιδαγώγηση του εφήβου από τον ενήλικο άνδρα. Που όβουλε να διδάσκει το αγαπημένο του αγόρι πρότυπα συμπεριφοράς.
Ναι, αλλά το απάρτωνε το αγόρι. Αυτό λέω, γιατρέ. Αυτό λέω. Παιδεραστία δεν είναι αυτό. Δηλαδή ο δάσκαλος να πηγαίνει με το μαθητή δεν είναι παιδεραστία. Mm. Και τι είναι αυτό δηλαδή. Πήγαινε να του μάθει γράμματα. Τι γράμματα. Με βαζελίνη του τα μάθαινε τα γράμματα δηλαδή. Θα μας τρελάνετε ρε. Μπανιώτης γιατρός. Νέο μήνυμα. Οι σχέσεις που ήταν καθαρά σαρκικές ήταν ταπεινωτικές και ατιμωτικές για τους Αθηναίους. Η κοινωνία της εποχής εκείνης κατά έναν τρόπο ήταν πιο μπροστά και από την εποχή μας. Τόπο γιατρός. Αβέρτα κουβέρτα οι αρχαίοι Έλληνες. Α βγει ένα φιλόλογο εδώ, να τον κάνω κόντρα εγώ. Χαϊδέμοντα, ναι. Αγάγια. Και τώρα το παίζουν τα και στα μοναστήρια γίνεται της ανομαλίας. Έλα, καλημέρα. Άιντε, μπράβο. Ηθικολόγοι όλοι. Άιντε, κλεφταράδες. Φάγατε τα λεφτά του κράτους, να πούμε, και του έθνους και μου το παίζουν τώρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, πάμε. Έλα, καλημέρα. Ναι. Ωραία ξεκίνησε η εκπομπή. Έτσι, καλό γέλιο βάλαμε, αλλά λίγο πέσαμε τώρα. Γιατί έπεσε? Όχι, πέσαμε, ρε παιδί μου. Δεν... Για να σε ξεκινήσω πάλι, καμιά τρίπλα να κάνω. Τι θες? Λοιπόν, καταρχήν, συμφωνώ με τον Στέφανο. Δηλαδή, ο Μπιμπίλας τώρα καταράσκει τον Τσιάρτα να βγάλει. Ο Τσιάρτας γιατί καταράσκει? Δεν καταράσκει ο Τσιάρτας. Πώς δεν καταράσκει? Για διάβασε τι λέει ο Τσιάρτας. Εύχομαι, είπε, δεν καταργέμαι, είπε, εύχομαι. Και ο άλλος εύχεται. Δεν καταργέται, αφού ομοφυλόφιλος είναι κι ο άλλος. Ναι. Άρα λοιπόν, κανείς δεν καταργέται. Άρα ο άλλος ντρέπεται για τον εαυτό του στην ουσία. Καλά είπε ο Στέφανος. Καλά σε λέει. Συγγνώμη ρε παιδιά, ο Τσάρτας είναι καλός άνθρωπος και κακός είναι ο Μπιμπίλας δηλαδή. Ο Τσάρτας ευχήθηκε αυτόν που έκανε τον νόμο να βγάλει τέτοια παιδιά. Ναι. Και ο Μπιμπίλας ευχήθηκε να γίνει κάτι σαν και αυτόν. Ναι. Τον ίδιο. Τα παιδιά να γίνουν Μπιμπίλες. Ο Τσάρτας. Ο Μπιμπίλας να γίνουν και άλλοι Μπιμπίλες. Κατάρα το έδωσε. Μάλιστα. Πού είναι το κακό που είπε ο Τσάρτας, Κωστή? Ο ομοφυλόφιλος κάποιος γεννιέται δεν γίνεται. 10 φίλους γιατρούς έχεις, βγάλε ένα στο τηλέφωνο. Ναι, και ο Γλέτσος γεννήθηκε. Ναι, αν είναι έτσι τα πράγματα του Θεού θέλημα είναι. Τα πάντα η σοφία επίησε. Δεν απάτε κόντρα εσείς με τον λόγο του Θεού. Κωστή. Παλιά άνθρωποι. Ναι. Έλα. Λοιπόν, να σου πω λίγο. Δύο πραγματάκια θέλω. Πάλι ξεκίνησε πάλι να λες για τους Χρυσαυγίτες. Στην αρχή να δείχνεις πάλι τι έγινε. Τι έκαναν οι Χρυσαυγίτες? Όχι, λες πάλι για Χρυσαυγίτες. Για λαζί πατριώτες είναι, τι να κάνω εγώ τώρα. Ξεκίνησε να λες πάλι για τους κακούς Χρυσαυγίτες. Δεν είπα τι είναι κακοί, ρε φίλε. Κακός δεν είναι κανένας. Για λαζί είπα είναι, πατριώτες. Ναι. Μόλις έρθει ο Τούρκος και του πει Γκιουζελίμ το σπίτι πόσο κάνει, 80 χιλιάρικα. Πάρε 120, με 4 στυλό θα υπογράψει ο Χρυσαυγίτης να πουλήσει το σπίτι στον Τούρκαλα. Άσε να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Ενώ ο Σιριζέος θα υπογράψει. Ο Σιριζέος δεν το πες πατριώτης, ρε. Ο Σιριζέος λέει ήρθα από το Πασόκ, λαμόγιο είμαι. Κομμουνιστής είμαι, άπατρης είμαι, άθεος είμαι, άδειες, το λέει. Είναι. Εσύ το παίζεις, εγώ πατριώτης. Χθες ήρθε ένας στην εκπομπή, τρελός ήταν βέβαια. Είναι λέω Απόλλων Καλαμαριάς η Πόντι, λέει σφάξαν οι Τούρκοι. Όχι. Τι δουλειά κάνεις μεσύ της. Ήρθαν τρεις Τούρκοι λέει να πάρουν ένα σπίτι να βγάλω προμήθεια. Έχει λιγδώσει τα τεράκι μου λέει με τους Τούρκους. Α, παρατήστε με ήσυχο. Για πες μας λοιπόν. Αυτός. Είμαι Χρυσαυγίτης, λέει πουλάω το σπίτι στον Τούρκο. Τι πιτσίμι Χρυσαυγίτης είσαι που πουλάς το σπίτι σου στον Τούρκο, ρε. Άστο εκεί να στέκεται. Να τρως σοβά. Κάσε λίγο. Πες, εντάξει. Τα έχεις με τους Χρυσαυγίτες. Στην Αθήνα, εχθές, Αλβανοί πυροβόλησαν άλλους Αλβανούς και είχαμε έναν νεκρό Αλβανό για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εκεί δεν μιλάς. Εκεί το βουλώνεις, βλέπω. Με νοιάζει ρε εμένα ότι ο Αλβανός σκότωσε τον Αλβανό. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Στην Καλαμάτα κάτι τσιγκάνι πήραν και κάνα ένα καφενείο καλοκαιρινό. Ποιοι? Εκεί που, γιατί δεν μιλάς. Άμα είστε φλόροι εσείς οι Έλληνες και τη νύχτα την πήραν οι Αλβανοί και οι Γεωργιανοί, ναι. Καλά να πάθετε. Τη νύχτα πρέπει να την ελέγχετε εσείς. Όπως στην Κρήτη έχει άλλους νόμους με τα όπλα και εκεί δεν μπαίνει κανένας. Να κάνετε κι εσείς το ίδιο, τι κάθεστε στα καφενεία. Παραδέχομαι, ρε φίλε, τους κριτικούς αυτό. Τι κάθεστε. Και θα έρθει ο Γεωργιανός να μου πάρει τη νύχτα. Γιατί ας σου πάρει ο Γεωργιανός τη νύχτα. Γιατί ας σου πάρει ο Ρώσος τη νύχτα. Πάρ' την εσύ τη νύχτα. Και κάναν έτσι οι Αλβανοί και εσύ κάθεσαι στο καφενείο και βλέπεις τον Αλβανό να έρχεται με το όπλο. Και εσύ έχεις έναν ηχοκόπτη στην τσέπη σου. Εδώ εσύ βρεις τους Έλληνες ότι κλέβουν. Δεν είναι κλέφτες οι Έλληνες. Δεν είμαστε κλέφτες. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι είναι αυτά που είναι. Μεγαλύτεροι κλεφταράδες από εμάς δεν υπάρχουν. Τι είναι καλό, τι είναι πιο προτιμότατο, να είσαι κλέφτης ή δολοφόνος. Για πες. Δολοφόνος. Ναι. Ποιος είναι δολοφόνος. Οι αλλοδαποιητοί είναι. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι δολοφόνοι δηλαδή. Στην Κρήτη οι άλλοι που πιάσαν τον άλλον δεν είναι δολοφόνοι.
Ο άλλος στην Ξάδη που έκαψε την κοπέλα στην πολυκατοικία δεν δολοφόνος. Μόνο η αλλοδαπή είναι δολοφόνη. Εσύ με λες, όχι, κάτσε, δεν είπα ότι όλοι οι αλλοδαποί, αλλά εσύ με αναφέρεις 2-3 παραδείγματα. Εγώ μπορώ και εσύ μου έβερες άλλα 5 παραδείγματα. Και εγώ σου λέω ότι τη νύχτα την ελέγχουν οι Ρώσοι και οι Γεωργιανοί. Φυσικά. Στην Αμερική ποιοι την ελέγχουν δηλαδή, Τούρκοι. Λοιπόν, άστο, επειδή βράζουμε. Τι να σε κάνω, μωρέ τώρα εσύ. Εσύ είσαι πατριώτη του ραδιοφώνου τώρα. Μια ερώτηση να σε κάνω. Εντάξει, ζήταξε όλα. Άμα μπορεί κανένας γιατρός να βγει και να μας πει λίγο τι γίνεται, τι ισχύει με το ανέβασμα σκαλιών και την καρδιοπάθεια. Στο πω εγώ. Δεν χρειάζεται. Αν επηρεάζει αρνητικά, ας πούμε, το ανέβασμα σκαλιών. Θα σου πω εγώ το παιδάκι μου. Θα σου πω εγώ. Αν έχεις κλειστή αρτηρία και ανέβεις στον τέταρτο όροφο, έπαθες έφραγμα, κάηκες. Το σκαλοπάτι απαγορεύεται και στη γυμναστική. Απαγορεύεται για το ισχύο, απαγορεύεται για το γόνατο, απαγορεύεται για την καρδιά. Γιατί απαγορεύεται για την καρδιά? Γιατί εκεί που έχεις 60 ασφυγμούς στο ισόγειο, στους 170 ασφυγμούς πήγες στον τρίτο όροφο. Είναι πολύ δύσκολη άσκηση. Εγώ έχω κάνει σκαλοπάτια στην Τούμπα. Όταν έπαιζα στην ΚΑΠΑ 21 του ΠΑΟΚ το 1988-89. Μας είχε κάνει ένα πόδι, δύο πόδια, λαγουδάκια. Και ερχόταν οι γυμναστές και λέγανε αυτός είναι βάναυστος ο προπονητής. Αυτά καταργήθηκαν. Γόνατα τρως, μέση τρως, σπόνδυλο τρως, ισχύο τρως, καρδιά τρως. Και πού καλό είναι το σκαλοπάτι? Το σκαλοπάτι που είναι καλό. Μόνο κάθεσαι. Μόνο άμα κατεβαίνεις και κάθεσαι εκεί και κλάνεις. Κάνεις το σκαλοπάτι και τρως μαύρα σπόρια. Και, αυτό είναι το καλό για το σκαλοπάτι. Καλά, καλά, καλά. Ορίστε. Α, ναι, και όταν κατεβαίνεις, καλά λέει ο Χιλιτίδης, τα γόνατα ή χειρότερα, περίπου, ναι, βέβαια. Θα γκρεμιστείς και όλα από εκεί. Διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95 και 5 σε συνεργασία με τη Βόλτον. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95 και 5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Βόλτον στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Βόλτον. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πρίγιοβιτς, πουλιέται. Αν πουλιέται, λέει, πρέπει και ο ισολογισμός στο financial fair play που λέει ο κόκκινος είσαι βάρκα είσαι πανιά. Τι. Λοιπόν, για εθνική, εγώ βρήκα κίνητρο για να δω αύριο το ματσάκι πάντως. Τι κίνητρο? Θα το ρίξω ένα οβεράκι 9,5 corner, να γίνουν 10 corner. Ποιος θα τα κάνει τα 9 corner? Δεν παίζει ρόλο, μπράβο, ρε φίλε. Όποιος και από το δύο. Μαζί. Ελλάδα και Γιβραλτάρ, ναι, θα δει κόρνερ. Ναι. Τι εξτρέμ έχεις και τι μπακ έχεις πλάγια. Και εξτρέμ, θα βλέπουμε ένα παιχνίδι που θα φύγει. Για να πάρεις κόρνερ, ρε, πρέπει να έχεις μπακ, χαφ και εξτρεμάρες. Στο ένα σμένα να γίνονται τάκλιν ιστορίες. Ποιο είναι. Τι άδεσαι εσύ αυτά, αύριο βλέπεις εσύ από κόρνερ, δεν θα με πεις πώς γίνονται τα κόρνερ. Τα κόρνερ γίνονται τότε όταν μια ομάδα εκτελεί πατόκορφα την άλλη. Ναι.
και παίζετε μονόμπατα, όπως έπιασα τότε με τον Ολυμπιακό που βλέπαμε με τον Ατρόμητο, σε λέω ας μην το γυρίσει χίλιες φορές, δεν με νοιάζει. Εμένα το κόρε να βγάλει και τα βγάλε. Ναι. Που το έβαλα στο live. Ναι. Όταν μια ομάδα επιτίθεται μονόμπατα και μια ομάδα που δεν έχει φαντασία στο παιχνίδι της που είναι εθνική, ναι, θα πάει στα πλάγια εκεί, θα κοπανάει από τη μία το Ρωσίδης, από την άλλη στα φιλή της. Ναι. Η άλλη τώρα Γιβραλτάρ είναι να πούμε θα κοπανάει την μπάλα που να είναι, θα βγουν τα κορνερά. Και αυτό σε λέω εγώ. Πόσο δίνει το over 9,5. 1,80 μέσω όρο και κάπου. 1,75 με 1,80 για το κόσμο. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ό,τι πεις. Σε μεγάλο κουμαρόσκυλο. Θα παίζω. Δώσαμε κάποια σημεία. Τι θα βάλεις στο μαγαζί, τι είπες θα βάλεις. Ε? Τι θα βάλεις στο μαγαζί, τι Παρασκευή, τι είπες θα βάλεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Πήγα σήμερα, τσάκωσα δύο PlayStation 4 τα καινούρια. Τα καινούρια. Ναι. Θα ξεκινήσουμε μεγάλο πρωτάθλημα με προ. Και θα δώσουμε πολύ, ναι, πολύ ωραία βραβεία. Λοιπόν, τα οποία θα είναι, θα είναι. Ο νικητής του πρωταθλήματος θα έχει μία εβδομάδα διαμονή σε διαμέρισμα, ναι, βέβαια. Ναι. Δυνατότητα να μείνουν 4 άτομα. Δηλαδή θα πάρει την παρέα του, ξέρω εγώ, τους συμφοιτητές του, τους συμμαθητές του, ναι, τις συμμαθητριές του, τις γκόμενές τους, ό,τι γουστάρουν. Ναι. Μία εβδομάδα θα έχουν δωρεάν διαμονή στο ξενοδοχείο στη Θάσο. Και ο δεύτερος και ο τρίτος. Ένα Σαββατοκύριακο. Α, ο, καλό, καλό. Δυνατό βραβείο για δυνατούς παίχτες. Ξεκινάς Παρασκευή. Θα, από το γκρουπάκι στο Facebook και από, εννοείται και από το μαγαζί θα ξεκινήσουν οι συμμετοχές. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή θα γίνει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Θα γεμίσουν εκεί οι συμμετοχές να γίνει ένα καλό πρωταθληματάκι, έτσι θα παίξει. Ωραία. Οκ, okay, boy. Πάμε. Yeah. Καλημέρα. Πάμε, συνεχίζουμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σα. Καλώ το. Ήθελα να πω κάτι που γνωρίζω σχετικά με τους ομοφιλόφιλους. Τι γνωρίζετε? Μια περίπτωση που ξαδέρφια της γυναίκας μου, δυο αδέρφια, ναι, ναι. Ξαδέρφια της, ναι, τα οποία από μικρά φερόντουσαν σαν κορίτσια, φίλοι περπή που λένε κτλ. Ο μπαμπάς τους τι δουλειά έκανε? Δεν έχω ιδέα. Α, δεν ξέρεις τη στατιστική. Ναι. Όχι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ήταν αρκούδα, ξέρω, ήταν ήσυχος, ήταν... Ναι. Ξέρω τα γεγονότα. Ναι. Το θέμα είναι ότι τα πήγαν στον γιατρό, κοιτάξαν τις ορμόνες τους, βρήκαν ότι έχουν πολύ αδύναμες αντρικές ορμόνες και πολλές θηλυκές. Τα μετρήσαν δηλαδή. Τα μετρήσαν. Ωραία. Το αγόρι το μεγάλο λοιπόν κάπου εκεί στα 12-13 ξεκίνησε ορμονοθεραπεία. Α. Και σήμερα είναι 40 με παιδιά κτλ. Α, το είδανε το έργο. Ορμονικό το θέμα. Μικρότερο το άρα, αγόρι, ναι, όταν ήρθε η ώρα να φτάσει στην ηλικία να κάνει θεραπεία, δεν θέλησε να κάνει και παρέμεινε όπως ήταν. Και τι έκανε? Και όλα καλά. Εντάξει. Τι όλα καλά? Δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε τίποτα. Παρέμεινε ομοφιλόφιλο, αλλά εντάξει, όλα, ναι, καλά. Δεν έκανε παιδιά, δεν έκανε. Πήρε γυναίκα, δεν είχε θεραπεία, δεν είχε παιδεία, τρόφι τα λοιπά. Τα είχε ο άλλος. Ναι. Αυτό. Αυτή είναι μία περίπτωση που είναι ορμονικό το πρόβλημα. Υπάρχει. Άρα και... μιλάμε για μία ορμονική ανομαλία ουσιαστικά. Ναι. Ναι. Άρα και γιατί το βγάζουμε δηλαδή το θέμα? Κάτσε να ακούσουμε. Οπότε, ναι. Το ένα είδος. Οι άλλες περιπτώσεις είναι κατ' επιλογή. Το, ναι, δοκίμασαν, τους άρεσαν, τους άρεσε και τους συνεχίζουν. Χωρίς να υπάρχει δηλαδή θέμα με ορμόνες, χωρίς να είναι ορμονικό. Ναι, ναι, ναι. Να είναι απλά εγκεφαλικό το θέμα, ρε παιδί μου. Α, μπράβο, σωστά. Μάλιστα. Εγκεφαλικό. Μάλιστα. Υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις λοιπόν. Είναι και ιατρικό, είναι και επιλογή. Ναι. Τώρα, πώς γίνεται τώρα να διαλέξουν στα 15, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Δεν μου λες τώρα, για να καταλάβω. Ομοφιλόφιλος είναι αυτός που πάει με άθλημα του ίδιου φίλου. Ναι. Ναι. Αν πάει με μία ομοφιλόφιλη, ένας ομοφιλόφιλος και κάνουν το αντίθετο στο σεξ. Πάει και του κάνει προκτικό έρωτα η ομοφιλόφιλη. Εδώ τώρα τι συμβαίνει, ποιος είναι, είναι normal αυτό? Το προχώρησε. Θα πάει. Ναι, αυτό τι είναι τώρα, για πες το, για δώσε μια ερμηνεία τώρα. Δεν το σκέφτηκες. Δηλαδή εκείνη η αφέντρα που πάει και κάνει έρωτα με τον άντρα. Πολύ σαφήρι ντούρου βλέπεις. Για πες μας τώρα δηλαδή. Αυτός είναι. Στάσου. Δηλαδή και να κάνει εντάξει. Όχι εντάξει, τι είναι αυτό? Γίνεται. Ρε παιδάκι μου, άλλο λέω εγώ. Είναι μια κοπέλα, άκουδο. Είναι, ναι, μια κοπέλα η οποία είναι ομοφιλόφιλη. Κοντό, ναι, μαλλί, κοντό αυτή, μητούλα αυτή κτλ. Σαλίδι. Περίμενε. Αχα. Και είναι ένας άντρας ομοφιλόφιλος. Και λένε, ναι, εμείς θα κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε παιδιά όμως. Οκ, okay, γίνεται. Και κάνουν έρωτα ανάποδα. Αυτή τι είναι τώρα? Πρακτική. Τα κάνουν ένα παιδί. Τι είναι? Τίποτα. Πώς το ερμηνεύει αυτός, πώς το λένε. Και ο άντρας θα είναι η μαμά. Όχι, κανονικά είναι η μαμά, θυλάζει η μαμά κτλ. Στο κρεβάτι όμως είναι αφέντρα η μαμά, της αρέσει να είναι ενεργητική, αυτό λέω. Τι γίνεται? Γελάς?
Πάμε επόμενη γραμμή. Γελάω γιατί. Γελάς γιατί δεν ξέρεις να απαντήσεις. Γι' αυτό γελάς. Επόμενη γραμμή. Τι να τον κάνω εγώ ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις να τον κάνω. Γεια σας και γραμμένα και μετά να βγει γραμμένο και να μην βγαίνει. Σε φτιάξω εγώ τη γούνα σου. Κάνει σύρελ εδώ πέρα, σαν του Ζαφίρι Τούρκου. Φτιάξω εγώ τη γούνα σου γραμμένε που έπαιξε στον B80-20 με Θεσσαλονικιό διαιτητή. 2,5 μέτρα μπέναλτι έξω από την περιοχή ενάντια του Ρίγα Φεραίου. Πήγε ο γιατρός ο Ξανθιώτης και τα είδε με το Φούιετ Πούντο. Καλά έπαιρνε και αυτή τη μαγιά μου. Με το Ζαγοράκι, φιλίες, ο Μπέος. Μπέναλτι. Πήγε Βόλο για να δει γάμα εθνική. Ναι, 3 μέτρα έξω από την περιοχή, μπέναλτι, Αυτό τώρα πώς χαρακτηρίζει ιατρικό, άντε πες μου. Λέτε για τους ομοφυλόφιλους. Ο άλλος που έκανε 300 χιλιόμετρα να πάει να δει Ολυμπιακό Βόλο με ποιον έπαιρνε. Ρίγα Φεραίου. Με Ρίγα Φεραίου πώς εξηγείται αυτό ιατρικά, άντε πες μου εδώ πέρα. Καλά σε λένε. Ρίγα Φεραίου και Καποδίστρια πήγαινα δίρε. Κάτσε μας πει. Επόμενος. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον άνθρωπο. Καλά σε λένε. Ναι. Έλα φίλε λέγε. Κώστα εγώ είμαι. Εσύ είσαι ναι. Έλα ρε. Ετοιμάζομαι να έρθω. Την άλλη εβδομάδα έρχομαι. Ακούς. Ωραία περίοδο θα έρθεις. Οκτώβριο μήνα. Γιατί ρε φίλε, δεν πες και ο Πάκου γάμο, να δεν μου κάνει αγώνα. Να χαρείς μπάλα, ναι, να χαρεί το μάτι σου. Θα πάω να δω Καλαμαριά νομίζω, πες με. Ναι, με το Βεργόνι Χαφ και τον Καλογέρι, 40 χρονών, ένας 38 άλλος. Να δεις μπάλα. Τι κάνει, να σας πω κάτι. Τι μπάλα να δεις ρε. Πλάκα κάνω. Δεν μιλήσω εγώ. Δεν προλαβαίνω. Λέγε. Λοιπόν. ακούγομαι, έτσι. Ακούγεσαι, ναι. Πρόβατο. Ναι, λοιπόν. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το έχω πάρει σε άλλη κουβή. Μου κάνει εντύπωση ότι ασχολείστε τόση ώρα. Εγώ ζω σε δύο υπήρους, έτσι. Στον Καναδά, αυτό που λέτε στην Ελλάδα τώρα να γίνει στα 15 είναι ήδη στα 16. Μπορεί κάποιο να πάρει απόφαση. Άρα προηγούμενο. Ναι, 100%. Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι δεν ξέρω εγώ κανέναν που ζω σε δύο υπήρους και ανάθεμα ένα από όλους αυτούς που πήραν τηλέφωνο και λέγανε και τι λέγανε, αν ξέρουν ένα παιδάκι 15 χρονών, μια οικογένεια που να έχει ένα 15χρονο, που να σκέφτεται ξέρω εγώ να το γυρίσει από Γιάννη σε Ιωάννα. Λοιπόν, εγώ, στο πω εγώ το έργο τώρα. Έλα, εδώ δεν έχουν λεφτά να δώσουν στα παιδιά τους κολικοειδίτη να κάνουν. Ρε. Θα τα κάνουν αλλαγή φίλου. Οπότε βλάκα. Πάω στο νοσοκομείο και πεθαίνουν από περιτονίτιδα. Πλάκα μας κάτι. Άκου να σε πω τώρα να μάθεις. Τι κάτι να άμα. Μάθω, ρε, τι να μάθω. Όλα αυτά γίνανε για τη μαρμίτα. Άκου να σου πω γιατί. Έλα τώρα, θα μας κάνεις τώρα μάθημα για τη μαρμίτα. Όχι, δεν είναι για τη φάκαρη. Όλα, μ' ακούς. Όλα αυτά γίνανε για τα λεφτά. Θα σου πω γιατί πώς άρχισε εδώ το κόλπο. Άρχισε το κόλπο με το γάμο των ομοφυλοφίλων. Πριν γίνει το συμβόλαιο αυτό, όπως το λένε, που μένουν μαζί κλπ. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, οικονομικό πρόβλημα. Είμαστε εμείς οι δύο ζευγάρι. Ναι. Ζευγάρι, αλλά χωρίς νόμιμα δικαιώματα. Ναι. Συμβαίνουμε μαζί, όλοι το ξέρουν κλπ. Ναι. Πες ότι εγώ πεθαίνω και έχω μεγάλη περιουσία, αλλά δεν έχω παιδιά. Ναι. Έρχονται οι συγγενείς μου, σε πετάνε σε ένα απ' έξω, κατάλαβες τι έγινε. Ναι. Γι' αυτό έγιναν τώρα, επιτράπηκαν τα συμβόλαια συμβίωσης, επιτράπηκαν οι γάμοι, για να μπορεί κάποιος να κληρονομεί το έτορο νήμιση κλπ. Κλπ. Ναι. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, με τις υιοθετήσεις που γίνανε. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αυτό που είναι βλακεία, ότι θα αυξηθούν οι πιδραστές κλπ. Αυτό είναι βλακεία. Όποιος το λέει, παρακαλώ να πει και που το διάβασε, να το πάμε και εμείς το διαβάσουμε. Δεν ναι. υπάρχει πράγμα. Για πες. Δεύτερον, με την υιοθεσία, και αυτό μόνο που φοβόμουν εγώ είναι το εξής. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Αρχίσαν οι γάμοι, αρχίσαν οι διαζύγια. Τα διαζύγια, δηλαδή δεν μας φτάνουν τα ετερόφυλλα που σκοτώνονται στα δικαστήρια για ποιος θα πάει τα λεφτά και την περιουσία και τα παιδιά και το ένα τ' άλλο, γίνονται τώρα και στα ομοφυλόφυλλα. Οπότε δεν ισχύει κάτι. Εγώ βλέπω τα ομοφυλόφυλλα ζευγάρια είναι πιο ταιριαστά. Και πιο αγαπημένα από τα κανονικά ζευγάρια. Ναι, γιατί είναι ακόμα αρχή στην Ελλάδα. Εδώ όμως που γίνανε οι γάμοι, αρχίζουν τα διαζύγια. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Θα σας πάρουμε ένα παιδί. Δεν μου λες τώρα από τον Κρόνο, δεν πας καθόλου. Το ζήσει, δεν πας καθόλου από εκεί. Δεν κάνει καμία ανακαίνιση. Το ζήσει, δεν πάω τώρα. Ανακαίνιση. Καλά, πιο πέρα. Ανατολική Τράκη 10 στην Παρμίτα. Καλά. Πα σε πετύχω και έγινε αγόρι μου φυλάκια πολλά. Φυλάκια και στου άλλου. Χαιρετώ. Έλα μου πια. Άμα τα πέρα πεθερά καλά με τον καμπρό, κάτι κυφίνε εκεί πέρα, έχω κάτι ωραίε πεθερέ. Μπαίνουν μέσα και την κόρη και τη μάνα. Ωρε, μάνα. Σαν τον Πασχάλη της γιαγιάς Ντακ στο αγρόκτημα. Να δω. Κοινωνία πολλά. Θέλω να δω δύο αγόρια να εθετούν, δύο άνδρες να εθετούν ένα παιδί και να λένε συμπεθέρες ελάτε στα βαφτίσια εκεί να τις δω τις άλλες. Τις μάλες εκεί πέρα, σας καλούμε στα βαφτίσια. Οι συμπεθέρες δεν είναι ποτέ ευχαριστημένες. Ναι. Εντάξει. Καλά. Σε να... γυναικείο ομόφυλο γάμο τι θα κάνουν οι συμπεθέρες, για πες μου. Να πάμε. Μας ζήσουν. Πάμε. Κοινωνία προχώρησε. Να προχώρησε. Βέβαια. Έλα. Ένα παιδί, εθετήσουμε θες. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα. Κωστή, δύο πραγματάκια θέλω. Ένα να ρωτήσω. Χάνε και ένα το φίλο τον Αριανό. Πρώτα τον Αριανό, πρώτα. Ναι, που είπε εσύ ότι θα απολυθεί ο Πρίγιοβιτς το Γενάρη και λέει ο φίλο Αριανό έχει μεγάλη επιτυχία. Ναι. Φυσικά και είναι.
Γιατί είναι μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ξέρω ότι θα πωλήσει ας πούμε 15 εκατομμύρια και το λες επιτυχία. Άμα το λέω επιτυχία γιατί αυτή τη στιγμή ο Πρίγιοβιτς που μέσα στον αγωνιστικό χώρο σέρνεται βιολογικά έχει την ευλογία να έχει πετύχει κάποια γκολ και στατιστικά. Σημαντικά. Σημαντικά γκολ που στατιστικά τα γκολ μετράνε για το center for. Όντας βιολογικά σε κακού χάλι αυτή μετράνε, τη στιγμή. Αλλά άμα δεν ξέρουμε το πόσο θα πωληθεί, πώς λέμε ότι είναι επιτυχία ή όχι. Γιατί θα μάθεις πόσο θα πωληθεί. Είναι ευλογία ότι στο βιολογικό του χάρι καταφέρνει να σκοράρει, οπότε να ανεβαίνουν οι μετοχές του. Οπότε για τον τα μπάκ, πραγματικά μπορεί... λεφτά μπορεί να μην τα μάθεις ποτέ. Σαν ένας απλός θεατής οπαδός, πόσο κοστίζει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι. Πέντε χαρτιά δηλαδή, άσχημα θα ήτανε, να τον έδινες, πέντε χαρτιά. Πόσο κοστολογείς τον Πρίγιοβιτς, είσαι σαν παίχτη σου, πόσο. Ένα νούμερο πες. Εγώ πάνω από 7 χαρτιά. Ωραία, ας τον πουλήσεις 7, θα είσαι ευχαριστημένος. Ή 7, έστω 7. Εντάξει. Δεν μου λες, λοιπόν, με 7, θα ρωτήσεις ένα τώρα. Περίμενε, πήρες 7 εκατομμύρια, ο πρόεδρος, είσαι εσύ ο πρόεδρος, πήρες 7 εκατομμύρια. Παίρνεις Μανιά και Μπέρκ μαζί, τους θες. Εγώ θα έψαχνα να βρω τον καινούριο Μπέργκ. Ας το καινούριο Μπέργκ. Ναι, εν όψη πρωταθλήματος. Ας το να πάρεις τέτοιο ρίσκο, ε. Ποιος θα τον βρει, ποιος θα τον βρει, αυτός που έπαιρνε 32, ο Κουτσολιάκος θα τον βρει. Αυτός ναι, καλά. Θα ψάξει ο Μπέργκ εκεί που είναι τώρα, τι κάνει, προπόνηση κάνει. Ποιος. Ο Μπέργκ. Στην Αραπιά που είναι εκεί πέρα, τι είναι. Στην Αραπιά είναι. Διακοπές είναι. Μια χαρά επαγγελματίας είναι αυτός. Η κυρία Μπέργκ θέλει να γυρίσει πίσω, αυτό ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Είναι σημαντικός παράγοντας αυτός. Πάνε από τώρα στο λέω θα στο πάρει ο Μπρούτος. Εγώ σύγουρα. Με απλά λόγια σου λέω φίλε ότι αυτή τη στιγμή ο Πρίγιοβιτς λόγω των γκολ που έχει πετύχει μπορεί να υπερκοστολογηθεί. Αυτό λέει. Αναλογικά με αυτό που δείχνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν σου λέω κάτι ούτε άχρηστο να βγάζω ούτε να δεν μου λες είσαι Ολυμπιακός. Έτσι. Και θες να πάρεις τον Πρίγιοβιτς. Πόσα λεφτά δίνεις από τον Πάο. Άσε τώρα δεν πουλάμε. Δεν πουλάμε από τους Κωστή. Να σε πω τώρα. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Είπες πριν πιανού είναι το λάθος που γεννιέται ένα παιδάκι ομοφυλόφιλο, έτσι. Ναι, αν είναι λάθος, ποιος το έκανε, ναι. Ναι. Η επιστήμη δεν λέει ότι από τους πιθήκους εξελιχθήκαμε. Η επιστήμη λέει ότι ήμασταν πιθήκοι, ναι. Ψάξτε, βρείτε ζούγκλα ποιος πιθήκος είναι, να δούμε πού είναι το λάθος. Καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση λέει η θρησκεία. Δηλαδή ο Χριστός, ο Θεός ήταν πιθήκος. Ποια θρησκεία. Δεν ξέρω εγώ για θρησκείες, εγώ σου λέω τι λέει η επιστήμη. Θα ψάξω να βρω τον ομοφυλόφιλο πίθηκο. Είτε, δηλαδή η επιστήμη ότι γίναμε από τους πιθήκους, από τις μαϊμούδες, από πού εξελιχθήκαμε. Ναι, ότι ο άνθρωπος είναι εξέλιξη αυτών των πρωτοτόπων. Άρα και η λύση είναι στους πιθήκους, να εξελιχθούμε εκεί στις ζούγκλες. Ναι, αλλά δεν ξέρουν οι επιστήμονες πριν πόσα εκατομμύρια χρόνια ο πίθηκος ή το ομοφυλόφιλος έχει ζητηθεί πίθηκο ομοφυλόφιλο. Εγώ δεν έχω δει ούτε στο ζωολογικό κήπο πίθηκο, οπότε δεν μπορώ να το ξέρω. Γύφτο ομοφυλόφιλο έχεις δει. Εγώ έχω δει έναν που τραβάει ένα καροτσάκι κάτω. Τον έχεις πάρει χαμπάρι. Γύφτο ομοφυλόφιλο. Και αυτό που πουλάει καρπούζια στη Θάσο. Καρπούζια πεπόνια, καρπούζια πεπόνια. Καρπούζια πεπόνια. Λέω σε. Και τέτοιο πράγμα είδε στη Θάσο. Αυτή η Θάσο για τέτοια παρεμβατική συμπεριφορά. Λέω, μου τα λέγανε αυτοί στην Καβάλα και δεν του πίστευα. Εγώ πάντω Αλβανό με η οποία δεν είδα ακόμα μη γυαλιά. Θέλει λίγο το φιλαράκι εκεί να ξαναπεί τα αυριανά που έδωσε για τον μπάσκετ. Για πε για τον μπάσκετ που είπαμε στον επόμενο κύριο. Για πε. Αυτά είναι βέβαια για ιντερνετικό στοίχημα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στου Ντιάντε. Βασικά έχω μία διάδα για Champions League και μία για Ευρωλίγκα. Την αυριανή είπες, την Ευρωλίγκα την άκουσα. Για Champions League και Στουντιάντες, εναλλακτικό handicap συν 10,5 και 1,60. Ναι. Και πιστεύω ότι η ομάδα μου θα πάει στο under 150,5 γύρω στο 1,85 με 1,90 παίζει αυτό στο ίντερνετ. Το θεωρώ αρκετούς πόντους για την εικόνα που μου δείχνει η ομάδα μου και για την ανετοιμότητα. Θεωρώ θα γίνει χαμηλό σκορ και σφιχτό παιχνίδι. Έγινε. Οκ, boy. Τσαερέλη, θα σπάσει τα λεφτά εκεί πέρα. Τσαερέλη. Οκ, boy. Έλα, φίλε. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Μέσα σε ένα αγώνα μέσα. Σε ένα αγώνα μέσα. Ένα ομοφυλόφιλο σε ποια θέση θα τον έβαζες. Ένα ομοφυλόφιλο σε ποια θέση θα τον έβαζα. Τερματοφύλακα. Γιατί. Για να πιάνει δύο-δύο τις μπάλες. Οπότε δεν θα τις αφήνει έτσι και πέσε κανένα Ρονάλντο, θα του πει. Συγγνώμη, ποδοσφαιριστές, ναι. Ποδοσφαιριστές ομοφυλόφιλοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Ο πρώτος που δημόσια το είπε ήταν ο Φάσανου το 1988. Ο Τζο Φάσανου, το θυμάσαι? Όχι. Μαύρος ήταν. Και επειδή το είπε είναι.
Για ποιο λόγο το είπε? Και για ποιο λόγο να. Ξέρω εγώ, ρε φίλε μου, για κάνει μεταγραφή στο Hollywood. Πού να ξέρω εγώ. Μα τώρα τι. Συζήτηση καφενείου κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και τι θες να κάνουμε, Πανεπιστημίου? Την Πάντιο να, στην Πάντιο να πάμε να κάνουμε. Τι θες να κάνουμε, κολονοσκόπηση του φάσανου τώρα να πάω να το βρω. Α, μπράβο. Όταν να δω να γίνω γιατρό, να του βάλω δαχτυλίδια να τον εξετάζω με φακού. Έχει τη δείξει κανένα. Τι έχει, πες, δεν κάτσε να ακούω. Δεν καταλαβαίνουμε, ρε χωριάτη, τι λέει. Έχει χάνει φρύ, τι έχει. Χάνει φρύ, έχει, τι έχει. Τι να ακούω, τηλέφωνο σταθερό, εγώ χαλασμένο. Ναι, σταθερό, εγώ χαλασμένο, ωραία. Και σαν το φάσανο του πισινό, δηλαδή είσαι τώρα. Έτσι περίπου. Ναι. Τι θες. Στο περίπου όμως. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή όλοι εμείς που συζητάμε εδώ έχουμε επιδείξει κανένα από προσωπική εμπειρία, υπάρχει δηλαδή. Ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τον νόμο. Και εδώ υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο και την Εκκλησία. Η Εκκλησία καλό είναι να βγει μπροστά, αλλά πληρώσει το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα φάμε. Θα το πληρώσει. Άρα δηλαδή ο Καναδός που είπε ότι όλα για τα λεφτά γίνονται, αυτό ξέρει τι λέει. Εσύ τι λες, γιατί γίνονται όλα, για τις ιδέες. Ναι, ρε παιδί, μόνο τώρα, κοίταξε. Ο κάθε νόμος είναι και για τον άνθρωπο καλό κουστούμι. Όλοι αυτοί οι νόμοι που έχουν βγει. Η Ελλάδα λέει έχει 5.000 νόμους, ρε φαντάσου. Κατουράς δεξιά και είναι αριστερός ο χωροφύλακας και σε βάζει μέσα. Σε βάζει μέσα ο χωροφύλακας. Βέβαια, άμα βγάλει ένα νόμο και λέει απαγορεύει να κατουράς αριστερά. Βέβαια. Σοβαρό προβληματισμό μια κύχωση. Τι σκατά γίνεται δηλαδή, νόμοι. Δεν σ' αρέσουνε. Και άλλος που λέει ελεμένη και αστυνόμοι λέει και ποτέ δεν έχει υπονόμοι. Φύγε, φίλε, φύγε. Χαλασμένο το ούζο. Μην είναι το ούζο. Μαγεία, σεραϊκό, τι. Πολύ γλυκάνσο. Γλυκάνσο, έχει. Γλυκάνσο πολύ. Έχει γλυκάνσο. Πάμε στον επόμενο κύριο. Να σου πω κάτι. Ναι. Μια και είπε τώρα για αριστερά να κατουράνε και τα λοιπά. Ναι. Καταρχάς, καλημέρα σε όλους, έτσι. Για πες. Καλημέρα, Γιάννη. Επ' την εποχή της Χούντας, ναι. Ένας αστυνομικός ξεχάστηκε και περπατούσε στον δρόμο και τραγουδούσε Θεοδωράκι. Ο αστυνομικός. Ναι. Άμα λέει τι βλακία έκανα. Επειδή δεν μπορούσε να συλλάβει τον εαυτό του, συνέλαβε το αυτό που ήταν δίπλα του επειδή άκουγε Θεοδωράκη. Ωραίος. Καλημέρα σας. Πολύ καλός. Άψος. Έλα φίλε. Εσείς οι δεξί βγάλατε κανέναν. Σταμάτα ρε Θεοδωράκης να πούμε 7 κιλά περμανάτ μπούχλα να πούμε δεν δούλεψε ποτέ όλο λεφτά τώρα. Καλό λέω εγώ. Εσείς καλλιτέχνης σαν το Θοδωράκη βγάλατε. Σταμάτε ρε, πήγε στο Θοδωράκη. Το Ρόμπερ του Ήλιαμς βγάλατε. Ο Θοδωράκης είναι παραγωγικός καλλιτέχνης. Μπορείς το βάλεις αυτό στη πίστα να πάει να ακούσεις να πεις δυο Jim Beam, δυο Τζόνι, δυο Χέικ εκεί πέρα. Να ρίξει 1000 ευρώ λουλούδια. Αντιπαραγωγικός. Ε. Ο Χατζηδάκης δεξιός. Μην αρχίσετε τώρα εκεί πέρα. Πάμε. Έλα. Πάμε. Έλα φίλε. Θοδωράκης ακουγόταν μόνο στο σχολείο 17 Νοεμβρίου. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και θέλει νεκροί χιλιάδες. Εγώ πήγαινα 3 ώρες κουπάνα φυσικά εκείνη την ημέρα. Δεν πήγαινα ποτέ. Πού να πάτε στις Σέρρες εσείς. Γιορτής 17 Νοεμβρίου. Λέγε φίλε. Λέγε φίλε. Έλα Τσακαλιά, καλημέρα. Γεια σου ρε Τσακαλάκι. Έλα ρε που με έχετε φτιάξει το βράδυ ρε. Έλα ρε πώς είναι σκύλι. Σκύλι. Ο άλλος λέει να πούμε Αλβανό με μοιοπία. Είδες, δεν υπάρχει ρε φίλε. Γύφτο φαλακρό έχετε δει. Όχι ούτε αυτό μέσα. Ούτε αυτό ρε φίλε. Ραπ. Γιατί δες γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Ούτε γύφτο. Καρπούζια, πεπόνια, έσκασα στα γέλια μου λες το άκουσα. Αδερφέ, πιστεύεις ποτέ να δεις τον Νεϊμάρ φαλακρό και με γυαλιά? Με τίποτα. Τι σε λέω εγώ τώρα. Αυτός καταγωγή έγινε. Καρπούζια, πεπόνια. Καρπούζια, πεπόνια. Τρελοκομείο. Αν δω και κανένα τάτσο χάιλο ξουρός βαμμένο και να φωνάζει τέτοιο. Με καρδούλες να πούμε. Δεν υπάρχουν αυτοί ρε. Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Όπου άντε να έρθει το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, παιδιά, γιατί δεν την πάρουν. Είναι δύσκολο. Πάω Κλαμία και έτσι 4 ώρα Σάββατο. Πάω Κλαμία και εντού στα φαρμακεία. Που Αλγκοφρέν έχει να πέσει, ε. Έλα το μάτι καρπούζια με πόνια, η Κωνσταντίνα έχω. Άρης! Πολύ ξέρω. Το γονεί το βιντεάκι, απίστευτο. Απίστευτο. Πάντα. Πατάω. Ξενερώνω με την εθνική
Μπορώ καθόλου δηλαδή. Ποιο γουστάρει αυτή την εθνική μας. Δεν έχει τζερτζελέρ, δεν έχει το καφενείο. Εθνική θα είναι ωραία να παίξει με την Αλβανία. Να χάσουμε 3-0 από τους Αλβανούς στην Αλβανία. Να βγουν οι Αλβανοί εδώ να πανηγυρίζουν. Να πάνε 5-10 χρυσαυγίτες εκεί πέρα να κάνουν τους μάγκες. Αλλά τον Παπαγεωργόπουλο τον αφήσαν ελεύθερο. Κλάιμανι. Να παίξουμε Ελλάδα-Τουρκία. Να βγει ο Ερντογάν να μιλήσει για εθνικά θέματα. Να βγουν εκεί να παίξουν πατριώτες. Να βγει σαν χλαμάρε τώρα. Και πώ θέλω, όλοι λένε με τα μπαρά θα παίξουμε του Ιταλού, θα παίξουμε με του Κροάτες. Με Ιταλού θέλω να παίξουν μπαρά. Μην κάνουμε να βγούμε τώρα από το αβατάρ να πούμε, κάτσε. Έφυγες, έφυγες, hands free. Όποιο έχει hands free κόβεται. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Στέλνω. Γεια σα, συγγνώμη. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι, γεια σα, γεια σα, Ρεπτόπουλε. Έλα. Κάτι είπε χθε στη Μαρμίτα και στεναχωρήθηκα λίγο. Τι είπα. Να σου διαβάσω κάτι. Ναι. Λέει εδώ πέρα, ο Δής πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος. Το πίστευε και το είχε κορνιζομένο στο γραφείο του ο Αντρέας Παπαντρέου. Ναι. Υπονοούσε πολύ περισσότερα. Ότι ο αχάριστος όχι μόνο δεν νοεί να τοποδώσει το καλό, αλλά με πλήρη αήθεια ούτε καν το αναγνωρίζει. Ωραία. Ναι. Για τον Τζόρνταν αυτό που είπε. Τι είπα. Εγώ πιστεύω ότι εσύ τον δημιούργησε. Τι είμαι, ρε φίλε, ο Φράγκενστάιν είμαι. Τι είμαι, ο καθηγητή μυστήριο. Όχι, δημιουργικότητα και όλα αυτά. Ναι. Είναι ρε παιδί μου ότι είναι λαζόνας. Ναι. Και ότι. Φύγα καλά να κάνεις που λέει. Κανείς δεν κάνει καλό. Αντί να σου λέει ευχαριστώ για τη δημοσιότητα που πήρε και όλα αυτά, έχει βγάλει και βρώμηση για σένα. Εντάξει, πόντιο είναι. Τι θες να κάνει. Έχει κανένα πόντιο, καλό άνθρωπο. Όχι, μην το λες αυτό, ρε φίλε. Κάτσε. Ο χθεσινός Άγιος άνθρωπος είναι που είχαμε στη Μαρμίτα. Ναι, αλλά ήταν λυψός. Άλλο λυψός, άλλο θελός. Αγαθός, μην το λες. Αγαθός. Αγαθός. Καλός συνάδελφος. Μα γέμισε τα ταμεία. Και τον λες λυψό, τον δάνω, δεν κατάλαβα. Κι εγώ είμαι λυψός. Τα ταμεία τα γέμισε. Γιατί κι εγώ είμαι πόντιος, μισός. Τα ταμεία. Θεραπευμένος πόντιος. Με μορφή χημειοθεραπείας έκανα. Σκάσε! Μάλιστα, να γίνω σαμπρέλα να σκάσω, να σας κάνω το χατήρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Αφήστε τους αχάριστους, τους αγνώμονες, τους κακούς ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι κακοί είμαστε. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ελλειψοί, όλοι είμαστε ελαττωματικοί. Δηλαδή οι άλλοι είναι ελαττωματικοί, εμείς δεν είμαστε. Και εμείς είμαστε ελαττωματικοί. Θα πούν οι άλλοι για μας. Κάποιο ελάττωμα θα έχουμε. Εμείς βρίσκουμε στους άλλους ελαττώματα. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Γεια σας. Μία ερώτηση, επειδή βασικά είμαι αγράμματος και δεν πολύ ξέρω τις λέξεις. Α, πήρες εδώ στο Χάρβαρντ, ναι. Σωστά. Ναι. Ο παιδόφιλος με το παιδεραστή είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Α, μπράβο. Οπότε λέμε για το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο παιδόφιλος ή παιδεραστής ποτέ δεν βγαίνει από τη φυλακή, να ξέρετε. Ποτέ δεν αποφυλακίζεται. Το σκοτώνουν οι άλλοι. Ναι, αυτοκτονούνται. Θα με αφήσετε να σας πω, επειδή το έχω ζήσει εγώ live. Για κάνεις φυλακή. Εγώ, ναι. Για πες μας. Οι πτέρυγες πάντα είναι ανοιχτές στις επισκέψεις των πατεράδων, ναι. Έτσι το λέμε. Όποιος λοιπόν, επειδή το έσαι από κοντά, όποιος και δίνω το μήνυμα βασικά, πριν κάνουν το οτιδήποτε, ας σκεφτούν πάρα πολύ καλά, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Πίστεψέ με, το έχω ζήσει, εγώ βέβαια δεν είναι καμία σχέση, εγώ για άλλα πράγματα μπήκα μέσα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι. Υπάρχει ο νόμος της φυλακής, ναι, το ξέρουμε. Έτσι, ό,τι χειρότερο. Εγώ ήμουνα από το 2000-2008. Για άλλα όμως πράγματα, όχι καμία σχέση με αυτά. Εγώ θα είχα και μια επιοίκεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία. Όποιος λοιπόν πραγματικά, επειδή το έζησα, τολμήσει να σκεφτεί στο μυαλό του να κάνει κάτι κακό σε ένα παιδί, και σε μιλάω σαν άνθρωπος αγράμματος, που ο οποίος σε λέω. Έτσι, να το σκεφτεί πάρα πολύ. Υπάρχει καλά, ο νόμος της φυλακής, το γνωρίζουμε. Ναι, και, ναι. Και να σκεφτεί το μετέπειτα. Το μετέπειτα είναι το χειρότερο και ποτέ κανένας δεν πήρα πολιτήριο. Εγώ πήρα. Αυτοί δεν θα πάρουν ποτέ. Γιατί. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Μην το πεις. Εσύ, μην το πεις, μην το πεις. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Είναι γνωστό. Ναι, βεβαίως. Καλή συνέχεια από έναν άνθρωπο που αγράμματος. Μια χαρά είσαι. Κοινωνικά είσαι μορφωμένος, φοβερός. Να είστε καλά. Λοιπόν. Άλλο παιδόφιλος, άλλο παιδεραστής, ε. Άλλο παιδόφιλος, άλλο παιδεραστής.
Ο παιδόφιλος έχει τη φαντασίωση. Δηλαδή, ο παιδεραστής κάνει την πράξη. Ο ιντερνετικός λέγεται παιδόφιλος, ας πούμε. Δηλαδή, για να καταλάβω, αυτός ας πούμε που έχει το παιδοπορνογραφία που λέει είναι παιδόφιλος, ενώ άλλος που το πράττει είναι παιδεραστής. Ακριβώς. Τελείωσε. Κοίταξε, οι περισσότεροι πηγαίνουν από το ένα μέρος, πηγαίνουν και ακολουθούν πάνε στο άλλο, έτσι. Αλλά η ψυχολογία λέει ότι ο παιδόφιλος είναι αυτός ο οποίος φοβάται τους μεγάλους, φοβάται τα μικρά, έλκεται με τα μικρά, αλλά φοβάται τον νόμο και δεν κάνει την παιδοφιλία του παιδεραστία. Κατάλαβες τι γίνεται? Μάλιστα. Αυτό λένε τα βιβλία τώρα. Έτσι λένε, σωστό. Ο φίλος μας λέει ένα ωραίο 7-18 ότι είστε λακαμάδες, λέει, το καλοκαίρι τον πουλάς στο παγκόσμιο, ένα γκολ να βάλει, λέει, διπλά λεφτά θα πάρει. Σωστό αυτό που λέει. Παίρνει το ρίσκο. Σωστό. Αν δεν σε πάθει καμιά θλάση ή κανένα τέτοιο που. Ναι, γιατί είναι έτοιμο αυτό. Είναι βλέπω, το μοναδικό σαντερφόρ αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ και πρέπει να βγάλει όλη τη χρονιά, αν δεν φυσικά ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος μας λέει που είναι υπεκτάρο ο Τζούρτζεβιτς, γιατί εγώ άλλον είδα να του πάει Μουντιάλ, μεγάλο δάγκωμα έφαγε ο χοντρός από τα σερβάκια, ούτε 18 δεν είναι η Τιτίκα Σασινοπούλου. Θα το σηκώσει φέτος, φίλε, πρέπει για τον ΠΑΟΚ 9-23. Βλέπω Χ2 με απόδοση 2,5 στο ίντερνετ το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο τύπος που πήγε στην Πάνια είναι θεός. Καιρό είχαμε να απολαύσουμε τέτοια φιγούρα στη Μαρμίτα. Κάντε τον μόνιμο, ο 347. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Έπεσε, επόμενη γραμμή, μάλιστα. Κώστα. Έλα, φίλε. Ξέρεις πως κάνεις όταν περνάς από Χαριλάου? Γιατί με έχεις δει? Άκου. Λοιπόν, θες να σε απαντήσω τώρα? Μείνε στη γραμμή. Έκλεισες. Καλά, το άκουσα. Το άκουσα. Εγώ στο Χαριλάο θα έρθω στη θύρα 2, περικυκλωμένος από τους νέους σουπεράδες, με μια ρόμπα, αν παίξετε με την Boca Juniors. 8 Νοεμβρίου γίνεται. 8 Νοεμβρίου. Εντάξει. Η ρόμπα θα είναι ροζ με καρδουλίτσες και ό,τι χρώμα θέλουν οι σουπεράδες. Αν το κάνουν το φιλικό, εγώ είπα. Εντάξει. Εσύ με το Προύτ μας έριξες στις γραμμές. Βαράτε, ελεύθερες είναι τώρα. Προύτ κάνει από το Χαριλάο, ο γιος του Σαββίδο τα περνάει, γιατί έχει 7 άσβερκους. Εγώ πάω με το Κόρτομπα, εντάξει. Και είπα τον κόκκινο ότι απεκταχθήκα μια μπύρα, εγώ μπορώ να την γλιτώσω. Ο Πατζιαράς δεν την γλιτώνει, ο φίλος σου του λέω. Όχι ρε, γιατί ρε. Ναι. Τι τα λες αυτά. Αυτό του είπα εγώ. Όχι βρε αγόρι μου. Για το δόξα δράμα Σάρης. Εγώ περνάω από εκεί, άλλοι δεν περνάνε. Ο ιός Πατζιαράς. Ο άλλος είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι αγαπημένος μου. Πατζιαράς και Σόνς. Ο άλλος είναι καλός προπονητής. Αλλά έκανε το λάθος που δεν έδωσε το παιχνίδι στον Άρη και κλείσε την πόρτα. Και οπότε η μπύρα. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρει η μπύρα σαν τον Ήβιτς θα πάει. Λοιπόν. Η ομοφιλοφιλία πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει από αρχή μέχρι τέλος. Έτσι γεννιούνται, η παιδεραστία πάντα υπήρχε, εκμετάλλευση ήταν και γινόταν στο όνομα της φιλοσοφίας. Μην μπερδεύεις ιατρική με φιλοσοφία. Δηλαδή τώρα θες να με πεις ότι βγάζουμε τους αρχαίους, γιατί ήταν ιατρική η παιδεραστία, ήταν και φιλοσοφία. Εγώ αυτά, φίλε, δεν τα καταλαβαίνω, από την Τούμπα είμαι. Λοιπόν, αν πάρουμε το πάντα η σοφία που λες στη βίβλο, τότε πρέπει να δεχθείς και την πτώση του ανθρώπου. Από τότε που έπεσε ήλθε η αμαρτία στους ανθρώπους, άρα και οι αμαρτωλές πράξεις. Δεν ξέρω τι λέει η βίβλο σου, φίλε. Εγώ ξέρω ότι είναι κατακριτέα η ομοφιλοφιλία, αλλά εφόσον η ιατρική λέει ότι είναι εκ γενεσιμιού, δηλαδή DNA, το DNA το φτιάχνει ο Θεός που πιστεύουμε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, καλέ μου. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Τηλεφωνώ πρώτη φορά στην εκπομπή σας. Ναι. Και θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου αυτή τη στιγμή που μας ακούει ο Βασίλης, μαζεύει φασολάκια. Τους θερμούς χαιρετισμούς. Ναι. Τέτοια ώρα μαζεύει φασολάκια ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης, ο Κεραμάρης. Ο Κεραμάρης. Μαζεύει μια μισή ώρα το πρωί φασολάκια. Μπράβο. 24 ώρες, 24 ώρες. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Κατάλαβα αυτός τώρα γιατί μας ακούει. Τα ψεκάζει τα φασολάκια και είναι σαν και εκείνα τα γουρουνάκια που έρχονται από την Ολλανδία. Είναι φόλα παοξής. Ναι. Καρκινογόνα τα φασολάκια όχι, είναι? Όχι, είναι βιολογικά. Αβιολογικά είναι τα φασολάκια. Να βράσουμε, είναι φασολάκια. Βιολογικά. Και έχει μία αντίθετη άποψη. Λέει ότι τον Μπρίγιοβιτς δεν τον τροφοδοτούν τα χαφ. Ναι. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Σέντερ φορ που δεν έχει ατομική ενέργεια. Τρίπλα διείσδυση τελείωμα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι μονόπατος. Και πιάνεται με ένα προπονητή καλό, έξυπνο. Πιο εύκολα και εξαφανίζεται πιο εύκολα.
Αν τον παίξει ζώνη, μπορεί να σου ξεφύγει. Αν βάλει ανάλογο σωματικού κοντά στο μισό μέτρο, μπορεί να το σβήσει. Λέω εγώ τώρα. Αν ξέρει τριπλάρι ή έχει έκρηξη τελείωμα τέχνη, βάλ του και δύο πάνω του, μπορεί να του φάει και του δύο. Αυτό επίσης λέω εγώ. Επίσης θέλω να μας πείτε ποιος θα ήταν ο ιδανικός σεντερφόρ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Κωστίκος στα 25 του. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Οχ. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ οχ οχ οχ. Από πισωκίνητο και χειρόφρον τραβηγμένο. Θα μας κάνετε ομοφιλόφιλους ρε. Τι θα γίνει. Τι άρχισε να φαγουρίζεσαι τελικά. Εσύ τώρα συγγνώμη. Όλο αυτό. Ναι. Και αυτό. Ναι. Πείτε κάτι άλλο. Για straight. Straight. Για άντρες. Straight είναι κολόνια ρε φίλε. Δεν πουλάνε straight. Δεν πουλάτε. Δεν πουλάνε straight. Η normal δεν πουλάνε. Με τους ομοφιλόφιλους και τους... Εσύ είσαι χορτόφιλος. Εγώ είμαι χασισόφιλος το... και straight κανονικός. Κανονικός. Έμαθα ότι... και πάω κάρα ολέ. Δεν αφέβαλα. Δεν αφέβαλα. Μήπως είσαι και από τη Δράμα. Γιατί όχι η Ελλάδα. Δραμηνός είσαι. Περάσαμε. Δεν μου λες. Θεσσαλονικιός είμαι. Ξηροκρινιώτης. Ξηροκρινιώτης. Ωραίος. Δεν μου λέει καμιά μερέντα τρως τώρα, θες να φας καμιά μερέντα, τίποτα, καμιά λίλα πάουζε, τίποτα. Ε, τρως. Κουρκουμπίνι, τουλούμπα, σαραγλί, γαλακτοπούρε. Όλα, όλα. Ω, τα έχω γιος, κατά ύπνο παγωτό, φιστίκ, σαραγλί, με μόκα και τέτοια τώρα. Παπάδες εργολάβους. Ναι. Ωραία είναι τα αγγλικά, ωραία. Γιατί όχι, Ελλαδάρα. Ναι. Περάσαμε. Είσαι και φιλέλληνας, συν της άλλης. Ε, τι είμαι. Και πατριώτης δηλαδή. Πατριώτης Παοξής. Πατριώτης Παοξής είσαι. Σαν και σε ένα άπατρις που λες. Τι πατριώτης Παοξής είσαι ρε φίλε. 8.000 Αλβανοί είναι στην Τούμπα κάθε μάτς. Πώς είσαι. Ναι, όλοι οι Παοξίδες είναι απατρίδες. Ε. Όχι απατρίδες, είναι από όλες τις πατρίδες. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι είναι απατρίδες. Όλοι οι Παοξίδες. Άκου. Από όλο τον κόσμο. Απαγορεύεται να είσαι Χρυσαυγίτης και Παοξής. Γιατί οι Παοξίδες είναι. Ποιος είναι Χρυσαυγίτης, ρε. Είσαι πατριώτης, με είπε. Εγώ είμαι Χρυσαυγίτης. Τι κόμμα ψηφίζεις. Κάπα κάπα. Καλαμαντιανό. Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Το ανερώ, το παίρνω πίσω, δεν είναι. Είδες, κάπα κάπα. Άναγιος. Κάπα κάπα, μα είσαι. Να χαίρομαι το φίλο μου. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα ήταν κάπα κάπα. Δεν θέλω κουβέντα για το κάπα κάπα. Τελείωσε. Πολλοί ήταν. Παλιά όλοι. Βέβαια, τη σκοτώσαν εκεί ο Μπακάλης. Ο Μπακάλης της γειτονιάς εκεί ρουφιάνεψε τον αδερφό του, το σκοτώσανε και έγινε αντάρτης η γιαγιά Ζαμπέτα. Ανέβηκε στα αυτά, στα έδρα. Ήταν και δημοκρατικό στρατό. Ναι, ναι. Ήταν στο δημοκρατικό στρατό ο αδερφός της γιαγιάς Ζαμπέτας. Ο Μανάβης απέναντι το ρουφιάνεψε, έτσι μου λέει η γιαγιά Ζαμπέτα. Δεν τον χώνευε. Κατάλαβε. Όταν πέθανε, χώρευε η γιαγιά Ζαμπέτα. Και ποιο κέρδισε. Ισοπαλία ήρθαν. Χι ήρθαν. Α, σου ζέρευε και τελικό. Χι. Ξηροκρίνει, που συχνά είσαι εκεί. Γεντικουλίτης είμαι γενικά, μικρός εκεί γενικά, όχι μέσα. Μετά βλέπω πως έγνωσες. Κουλεκαφιώτης, ωραίο το κουλεκαφιώτης. Ξηροκρίνει εδώ, δωδεκαόροφες. Στα Μπαμπάτσικα κοντά είσαι εκεί στις δωδεκαόροφες. Λαγκαδά. Α, Λαγκαδά. Στα παλιά τα κτέλ. Στα κτέλ Καβάλα, στα παλιά. Άναγιας. Σε πέτυχα εγώ, θα συγκέντρα. Εκεί στο παρκάκι τώρα, εκεί στο Γρασίδι, στον Καζό να ράζεις. Εκεί που κάνουν προπόνηση. Ναι, ναι. Παντού. Μια χαρά. Γύρω, γύρω. Στραγάλια, άσπρη, όλοι. Κονιάκ το πρωί. Με τι ασχολείσαι. Δούλευα 30 χρόνια και μας έδειξε όλους. Δούλευες ρε φίλε 30 χρόνια. Λούστρα. Σε λούστρα. Βγήκε σύνταξη. Βγήκε σύνταξη. Μας λάξει καέλα, δούλευες. Δήλωσε τόχευση. Λούστρα μιλάμε, βάφαμε επιπλά. Στάσου ρε, 30 χρόνια, 30 χρόνια μπορεί να βγει και σύνταξη στα 30 χρόνια. 50 είμαι τώρα. Δεν βγήκες ακόμα, όχι. Δύσκολα, 30 χρόνια. Πού να βγει. Καλά, αυτά τα βαρέα, στάσου ρε, τα βαρέα κανονικά πρέπει να σε βγάλει πιο μπροστά να πούμε. Μου λούστρα βαρέα ένσημα είναι. Αυτό κάνουμε, στα δικαστήρια είμαστε. Πριν 3 χρόνια, 4 δήλωσε πτώχευση και μάλωσαν τα αδέρφια εκεί και την πληρώσαμε όλοι 20-25 άτομα. Όλοι είχαν 30-35 χρόνια προϋπηρεσία και
Και έχουμε δικαστήρια τώρα. Τι είπε δικαστήρια, άμα κάνω πτώχευση. Τίποτα δεν πιάνει. Ψάχνει να βρει τώρα πτώχευση. Τον Πάοκ πώς το βλέπεις, γλυκό αγόρι. Τον Πάοκ θα στρώσει και θα το πάρουμε. Θα στρώσει η ομάδα. Αν δεν το πάρεις φέτος, πότε ακόμα, θα το πάρεις. Σωστό. Ακόμα δεν ξέρει ο ένας το όνομα του αλλού. Τούμπα πας, τούμπα πας. Πήγαινα. Τώρα γιατί δεν πας. Τώρα δεν πάω γιατί λόγω και οικονομικών και αυτά. Εντάξει. Εντάξει, υπομονή. Από το 70, από 9 χρονών πήγαινα. 68 γεννήθηκα. Πρόλαβα και το πρωτάθλημα του 76. Αμυδρά. Όταν είσαι εδώ ξηροκρίνη, ναι. Ποιο μήνα είσαι ρε γεννημένος? Γενάρη. Υδροχός είσαι? Άνα, γεια σου. Και εγώ 68, υδροχός είμαι. Σειρά είμαστε. Σειρά είμαστε, κολλητάρι. Σειρά είμαστε. Άρε, μπριζάκια. Εγώ, μπριζάκια. Εγώ τα ναρκωτικά θα τα ξεκινήσω μετά τα 55. Τώρα μαθαίνω να καπνίζω. Τώρα ξεκίνησα, αλλά πού θα πάει. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τόσα χρόνια δεν ήξερα τι έκανα. Κατάλαβε. Κάνα πουράκι τώρα, κάνα αυτό. Από το κόκκινο κλέβω, κάνα κεράνι εκεί. Τι, αυτά που κάνω. Χουίστο, κάτι τέτοια. Γκάχ, γκάχ, το πρεμόνι. Το κόκκινο δεν έχει φάει, το πεθάνει τον άνθρωπο. Δεν πεθαίνει, ρε, το γουρούνι, δεν έχει αφέ. Σαν και εκείνα τα στάγερ, τα στάγερ. Από πυρηνικό πόλεμο αυτού και κατσαρίδε επιβιώσει. Πού να πεθάνει ο κόκκινο, δεν πάθει τίποτα. Μήπω τα στάγερ που δουλεύουν με κλαπέ είναι. Τι κόκκινο. Δώσε να φάει και δεν πεθαίνει. Ο κόκκινο, φίλε, που κοροϊδεύουμε. Είναι ο καλύτερος στο πιωτό και στο φαΐ. Γιατί ξέρει να φάει τα καλύτερα και να πιει τα καλύτερα και με μέτρο και πολλή ώρα και κάθισμα βαρύ και φιλοσοφία και πουρο. Ξέρεις τι καλό έχει ο κόκκινος, δώσ' το μικρόφωνο. Ναι, έλα. Το μέτρο. Ο κόκκινος να καλό. Ξέρεις ξεκινάει κάθεται 5 ώρα για να φάει και σηκώνεται στις 11. Έχει κάνει και τη χώνεψη. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο φαλακός γιατί άμα φάει γρήγορα πιστεύει ότι βοηθάει την προπόνηση του. Αυτό είναι το θέμα διαφορά. Ο ένας τρώει αγχωμένος, ο άλλος τρώει ήρεμος. Εγώ τι κάνω, το κάνω αγχωμένος, φίλε. Τίποτα δεν κάνω ήρεμα. Ναι. Διάλειμμα. Εσύ κάνεις αγχωμένος. Καλά. Εντάξει. Άντε καλά. Κλείσε. Διάλειμμα. Δεν μου λες τώρα. Σας φαίνεται ότι δεν είμαι αγχώδης τύπος. Δηλαδή, αν με ακούσει κάποιος, ας πούμε. Όχι, είσαι αγχώδης. Όχι, κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε. Πάμε διάλειμμα. Ανοίγουμε γραμμές. Πέσαν οι υπόλοιποι. Μας έριξε ο ξεροκρινιώτης για κάνα 20 λεπτό ακόμα το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Διαβάζουμε και τα μηνύματα. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι.
Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα, δεν έχω γραμμές. Όποιος θέλει να προλάβει να μιλήσει τώρα, αν πάρει, βγήκε και μίλησε. Άνετα. Αδειάσανε. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι η δασκάλα στην Αγγλία φυλακίστηκε για παιδεραστία και στη Γαλλία έγινε πρώτη κυρία. Ναι, καλά, τα ΜΜΕ που σερβίρουν σανό με το κιλό. Λέει ο φίλος του Πανσεραϊκού. Ωραίος. Κυρία Μακρό. Ο 185 λέει: από εσφαλμένη αντιγραφή του γονιδίου Y υπάρχει στον άνθρωπο το γονίδιο για την ομοφιλοφιλία. Τι είναι αυτό το Y? Χρωμόσωμα. Ναι. Λοιπόν. Εδώ. Το αν θα εμφανιστεί όμως και θα επηρεάσει τη συμπεριφορά του δεν έχει να κάνει με εξωτερικές επιρροές στην ενήλικη ζωή του. Δημήτρης Κοζάνη, Πας Γιάννενα. Τι Σούρδος και Κοζάνη, τι Σούρδος και Πας Γιάννενα. Πάρε γραμμές, Γιάννη. Ρε Χατζινάκο, τι πρόρε φίλε. Το FIFA παίζει όλος ο κόσμος. Αδιάβαστο σε βλέπω. Και FIFA θα φέρω και νερό θα φέρω και πρωτάθλημα FIFA θα κάνουμε. Και τα δύο. Άιντε, να μην παραπονιέται κανένας. Ράμπι, δουλειά γίνεται για τους Ευρωπαίους. Θα κάνουν φθηνά την αλλαγή στην Ελλάδα που έχει υψηλό επίπεδο γιατρών επί του θέματος. Ο νόμος είναι και ευρωπαϊκός. Ο Φασανού, τότε επιθετικός της Wimbledon. Ναι, Wimbledon έπαιζε φίλε. Μετά την αποκάλυψη αυτοκτόνησε. Βαγγέλης από Αλεξάνδρεια. Ο Φάσανου αυτοκτόνησε. Εγώ έχω ένα μήνυμα ότι ο Φάσανου, ο αδερφός του Φάσον αυτοκτόνησε. Έτσι με παίρνει σε κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Δεν το ξέρω καλά το έργο. Καλημέρα. Έσπα. Ναι. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, καλημέρα, εσείς είστε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι πειρά γιατί πόσες φορές τώρα τις ώρες σχολάω και κάθε φορά πούμε, που έμπαινα στα αμάξι έλεγε τις πέντε τελευταία και ποτέ δεν σε προλάβαινα. Και λέω κάτι θα πάρω τώρα να δω τι κάνω. Ναι. Okay. Για τον Ηρακλή μπορώ να πω λίγο κάτι. Αυτό που λένε για το γήπεδο που, για την αποκλειστικότητα του ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ λέει θα δώσει 1 εκατομμύριο. Οπότε θέλει λέει να φτιάξει το Καφταζόλο και να μην το σπάσουν η θύρα 10. Βέβαια το βράδυ η θύρα 10 μπορεί να πάει το σπάσει το βράδυ. Εντάξει, μπορεί να το ναι, κάνει. Αυτό που ένα μήνα μετά ο Εβάν Σαββίδης που έκανε δηλώσεις για το πανό που ανεβάσανε οι Ηρακλειδείς, τότε γιατί δεν βγαίναν οι οπαδοί ας πούμε όπως βγαίνουν τώρα και λέει, παραπονιούνται γιατί θέλουν να μας βγάλουν έξω από το σπίτι και το ένα και το άλλο. Γιατί δεν βγήκε τότε κανένας να υπερασπιστεί ας πούμε ότι ο Σαββίδης έχει δίκιο για αυτό που είπε. Γιατί τα λόγια του Σαββίδη ήταν ότι εγώ λέει αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάω που με βρίσανε τη μάνα δημοσίως. Ναι. Κανένας Ηρακλειδέας δεν βγήκε να πει να υπερασπιστεί τον άνθρωπο που το βρίσαν τη μάνα. Όχι θα πάω ξύς αντίπαλο δέος ή στην ίδια πόλη. Κοίταξε. Δεν πρέπει οι παοξίδες να είναι ευαίσθητοι γιατί έχουν πηδήξει όλες τις μάνες των αντιπάλων. Θεωρητικά, στα γήπεδα. Οπότε αυτό το. Βρήσα τη μαμά του Προέδρου, αυτό τώρα αφήστε το. Εντάξει. Τώρα σε όλα τα γήπεδα βρίζουν τις μάνες. Τώρα αυτοί το κάνανε και πανώ. Εντάξει, το προχωρήσαν παραπάνω δηλαδή. Ναι. Ο Σαββίδης δεν μπορούσε δηλαδή με 5 εκατομμύρια που λέει ο λόγος που τον περισσεύουν γιατί τα λεφτά λοιπόν, τα έχει τώρα, από το άκου τώρα, άκου δεν τώρα, μπορούσε να σώσει τον Ηρακλή. Το πραγματικό ρεπορτάζ. Δεν μπορούσε να σώσει τον Ηρακλή. Αλλά όταν η θύρα 10 κάνει εφόδους, βαράει παοξίδες έξω από, από το Καφτατζόγλιο, γίνονται φασαρίες, γενικά υπάρχει έκρηθμη κατάσταση. Όποτε πάει παοξίς από εκεί πέρα μεμονωμένος, τρώει πέσιμο. Πατέρας, παιδί, ο άλλος, ξέρω εγώ. Τον πάτσε τα αμάξι, ιστορίες. Οπότε εκεί υπάρχει γενικότερα ένα ομερτά γενικότερα της οικογένειας του ΠΑΟΚ γιατί φάγανε και πεσήματα και τέτοια εκεί πέρα. Κατάλαβες τι έγινε. Ναι. Οπότε, ουσιαστικά με τον Ηρακλή πάνε να φάνε και τη θύρα 10 που είναι και πολιτικό κομμάτι, αντιφάει ιστορίες. Δεν θέλουν οι Τσίπρες και οι κομμουνιστές. Αυτοί θέλουν οι κομμουνιστές όταν είναι η αντιπολίτευση να είναι αντίφα. Όταν, πούμε, γίνουν κυβέρνηση, δεν θέλουν αντίφα γιατί γίνανε κυβέρνηση. Γι' αυτό η κυβέρνηση που τα είχε καλά με τους αριστερούς του Ηρακλή, όταν έγιναν δεξιοί μετά, όταν πήραν την εξουσία, τους ορμήξανε. Δεν είναι ο Ηρακλής μόνο ένα κομμάτι αθλητικό. Είναι ένα κομμάτι κοινωνικό, είναι ένα κομμάτι πολιτικό, μπερδεμένα όλα. Ναι. Έρχεται να κάνει μανούρες οι οπαδοί με τους οπαδούς, σηκώσαν κεφάλι και ήρθε το τίμιο. Σιγά σιγά πάνε να τους σβήσουν όλα. Για μένα σαν παοξής, ναι. Εγώ το χαίρομαι αυτό να τους σβήσουν. Γιατί δεν φέρονται εντάξει. Εσείς όταν δέρνατε τον κόσμο φερόσασταν εντάξει. Εμείς το είχαμε αυτό πριν από 50 χρόνια. Ναι, αυτό λέω. Φερόσασταν εντάξει. Εσείς με αυτό κάνατε οπαδούς. Από την καφρίλα σας. Ναι. Άρα και αυτοί σας μιμούνται. Καφρίλα θέλουν και αυτοί.
Γιατί τους κατηγορείτε. Όταν ο δεύτερος κάνει, μιμείται κάποιον άλλον, δεν μπορεί να, να είναι το ίδιο πράγμα αυτός που το ξεκίνησε. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει, άκου τι λένε αυτοί. Οι παλιοί Ηρακλειδείς ήταν φλόροι, λένε αυτοί. Ερχόταν οι παοξίδες στο γήπεδο 50.000 και μας τσαλαμπατούσαν. Εμείς τώρα λέει δεν γουστάρουμε έτσι. Και εκεί ξεκίνησε η μανούρα. Εκεί ξεκίνησε η μανούρα. Και γι' αυτό. Ναι. Αυτό όμως έγινε με αδύνατο Ηρακλή. Δηλαδή με Ηρακλή, ο οποίος αγωνιστικά και οικονομικά ήταν πτώμα. Δεν τους βγήκε. Εάν τους έβγαινε, θα ήταν αλλιώς. Άκουμε, άκου εμένα, εγώ τα βλέπω σφαιρικά. Θα ήταν αλλιώς. Ναι. Ένα κομμάτι που πολεμά τον Ηρακλή που λένε Ηρακλειδείς είναι η θύρα 10. Γιατί ανήκει στο αντιφατικό στοιχείο. Αντιφά. Εγώ ξέρω ότι η πτώση του Ηρακλή γενικώς έτσι όπως είναι σαν ομάδα, σαν σύλλογο, σαν ιστορία, ένα κομμάτι μεγάλο έχει ευθύνης η θύρα 10. Ναι φίλε, θα μπορούσε και η θύρα 4 τη δεκαετία του 80 να έχει ευθύνη, αλλά τότε με το Πασόκ σας πήγε έναν τρένο, ενώ τον Ηρακλή ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε κατά διαόλου και τα κόμματα τα άλλα. Γιατί επί θύρας 10 ο Ηρακλής έπεσε δύο φορές κατηγορία στα χαρτιά. Αν σου λέει κάτι αυτό. Αμάς μας βγήκε η φάση, δηλαδή το timing, και σε αυτούς δεν βγήκε. Φυσικά εσείς είχατε και ομάδα. Είχατε και το κόμμα μαζί. Αυτοί δεν είχαν ούτε κόμμα, ούτε πολιτικούς, ούτε media sport του Βορρά, ούτε ομάδα. Και δεν τους βγήκε. Είναι έτσι ή δεν είναι, που λέει και ο Κόκκινος. Είναι έτσι. Έτσι είναι, φίλε. Για χαρά, σ' αγαπώ. Πάμε στους 5 τελευταίους για σήμερα. Έτσι έχουν τα γράμματα, κύριοι. Εγώ που είμαι στη μέση της πολυθρόνας και είστε γύρω-γύρω, αυτή είναι η ιστορία. Και όταν κάνουμε στη Μαρμίτα διαδικτυακές εκπομπές κάθε Δευτέρα, αυτά θα λέμε. Αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εδώ, λόγω ραδιοτηλεοπτικού. Και εκεί θα γίνει της πόπης. Χαμός, αντίο γκά. Πάμε, πέμπτος τελευταίος, ναι. Πέντε, γη τελευταίγε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. 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 Έλα, αγαπητό που λέ. Έλα, φίλε. Ο Παπαλάμπρος είμαι. Γεια σου, Παπαλάμπρο. Λοιπόν. Για το ζήτημα αυτό της ομοφιλοφιλίας, ρε Ραπτόπουλε, ναι. Να σου πω κάτι και να μου απαντήσεις που σχεδόν τα ξέρεις όλα εσύ. Αφού με φωτήνω. Εγώ λόγω της δουλειάς μου μπήκα σε χιλιάδες σπίτια. Τι δουλειά έκανες. Λοιπόν, η τελευταία μου δουλειά ήταν να είμαι πετρογκατζής, να κουβαλάω φιάλες πετρογκάζ. Πετρογκάζ, ναι, την περίφημη πετρογκάζ. Ακριβώς, και μπαινά σε πολλά σπίτια. Οπότε. Λοιπόν, συγκεκριμένα εκεί στην γειτονιά μου. Ναι. Σε μια πολυκατοικία που πήγαινα υπήρχε ένα ζευγάρι, δηλαδή δύο γυναίκες. Πολύ ωραία. Έμπαινα μέσα, πήγαινα τη φιάλη, ωραία. Ποτέ δεν μου είπανε για το τι κάμνανε και τα λοιπά. Ζούσανε ωραία. Αλλά εγώ ξεχώριζα, ναι. Ποιος ήτανε, ποιος έπαιζε το ρόλο, ποια γυναίκα έπαιζε το ρόλο του άντρα και ποια ήτανε η άλλη, η παθητική, ας το πούμε, από την εμφάνιση έδειχνε η γυναίκα που είχε ανδρικά στοιχεία και τα λοιπά, μιλούσε λοιπόν, βρέχνα. Και ζούσανε καλά και ωραία και η πολυκατοικία μου φαίνεται τους αποδεχότανε. Βέβαια τα κοτσομπολιά γίνονται, αυτό, ναι. Αλλά δεν τους κράζανε. Ενώ αντιθέτως, αυτό που λέω, ναι. Παρατήρησα ότι το πρόβλημα δύο άντρες να ζούνε έτσι σαν ζευγάρι δημιουργεί πρόβλημα και τους κράζουνε. Εμείς οι απόλυτο. Άντρες οι άλλοι. Έχεις δίκιο απόλυτο, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Παπαλάμπρο. Γιατί γίνεται, ρε Ραπτόπουλε, γιατί συνανδροκρατούμενοι... τους άντρες να τους κράζουν και αναγκάζεται ο άντρας ναι. Να ενεργεί μονομερός μόνος του, να ψάχνει εφήμερους εραστές. Και να διακινδυνεύει και τη ζωή του όπως την έπαθαν πολλοί καλλιτέχνες. Ο Γιαννόπουλος και τα λοιπά. Άκουμε λίγο. Και να μην αναφέρω το ταξί. Λοιπόν, το ταξί πες μου ρε Ραπτόπουλε τη γνώμη σου και σε μένα. Στην αντροκρατούμενη κοινωνία που ζούμε. Ναι. Στην καθαρά αντρική κοινωνία δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Ναι, 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 ναι. Επειδή ο άντρας γουστάρει τα λεσβιακά να τα βλέπει. Ναι. Πέρασε αυτό το κομμάτι. Γιατί και ο Κόκκινος εδώ λέει ο Χριστιανό. Να μην το χαρακτηρίσω. Να μην πω, φίλος ποιητής γνωστός της Θεσσαλονίκης. Είμαι ενάντια στην ομοφιλοφιλία ο Ναβουχοδονόσαρας ο Κόκκινος. Αλλά στα διαλύματα εδώ έχει βάλει
κοπέλες με κοντά μαλλιά να χαϊδεύει μία την άλλη. Και του λέω ρε κόκκινε και αυτό δεν είναι ομοφιλοφιλία. Η γνωστή απάντηση. Έτερο νεκάτερο με αυτή τη Χουάνη εκείνη το λαιμό. Έχεις δίκιο Παπαλάβρο μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, λοιπόν, συγκεκριμένα εγώ πήγαινα σε κάποια τραβεστή, ας πούμε, άντρας ήταν, εσύ, σε κάποια φάση αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη, Παπαλάβρο, την Πετρογκάς πήγαινες ή πήγαινες? Πετρογκάς πήγαινα, πιάλες φιγραερίου. Ωραία. Πήγαινα σε αυτόν, ο πελάτης ήταν, εγώ ποτέ δεν τον ενόχλησα, πήγαινα, αλλά κάποτε αυτός ήτανε down, μου είπε, down τι? Έχασε το ζευγάρι του. Το σύντροφό του και ήταν απογοητευμένος και λυπημένος και εκεί που περνούσα τη φιάλη ήρθε κοντά μου, με ενοχλούσε. Ρε σε λέω, άσε μου να φύγω, έχω δουλειά. Και είπε σε κάποια φάση, θέλω να δω αν ακόμα μπορώ να ξεσηκώσω έναν άντρα. Και άρχισε να με χαϊδεύει επικίνδυνα. Κοίταξε το λέω, εγώ έχω δουλειά, μη με καθυστερείς. Αν δεν είχες δουλειά Παπαλάμπρο. Τα άκουσε και την άλλη φορά είπα τη γυναίκα μου που ήταν στο τηλέφωνο, αν ξαναπάρει αυτός, πες το να δεν είμαι εδώ και δεν ξαναπήγα. Στην γυναίκα σου το είπες, κάλυψη θα ήθελες για τίποτα άλλο. Μπράβο ρε Παπαλάβρο. Δεν ξαναπήγα γιατί με καθυστερούσε και στη δουλειά μου και δεν δεχόμουν εγώ σαν άλλος άντρας να δεχθώ. Εντάξει. Τη δική του την κατάσταση. Τώρα, επειδή σε πήρε αυτό που λέει. Εγώ θα σε πω μια ιστορία, ρε Παπαλάβρο, που δεν την έχω πει. Το 1900. Είχα ένα φίλο στην πολυκατοικία που έμεινα, αν τον θυμάσαι κι εσύ, ήταν παράγοντας του Άρη. Ο Τάσος ο Μανολόπουλος. Τον θυμάσαι? Την πεζό που είχε. Όχι, ρε Παπαλάβρο, τα έπιπλα. Μανολόπουλος, τέσσερα αδέλφια. Ο ένας ήταν από αυτούς, ο Τάκης ήταν σε αγώνες έλαβαινε μέρος, η Μανολόπουλη. Ο άλλος ήταν ο Γιωργάκης ο μικρός, έφορος στο βόλε του Ηρακλή. Η οικογένεια Μανολόπουλη, τέσσερα αγόρια, τέσσερα αδελφοί. Σε προλαβαίνω Παπαλάμπρο, πάμε επόμενη γραμμή. Σε προλαβαίνω. Σου κάνω τάκλιν στο γόνατο Παπαλάμπρο. Έτοιμος ήσουν να την πεις? Ναι Παπαλάμπρο μου, ναι. Ναι. Νομίζω ότι τότε με την Πετρογκάς μπορεί να σ' άρεσε και λίγο. Άργησες όμως, το έπες και στη γυναίκα. Διάλεγε πελάτες σου. Διάλεγε πελάτες, ναι. Πάντως ο παππούς μου ο Γιώργος που ήταν γνωματής τραβεστή δεν είχε εκείνη τα χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Κάτι χείρες δεν είχαν να πληρώσουν. Ναι. Κάτι παιδιά έσπηρε εκεί. Εσύ τι μιλάς, όφυλα. Ναι, λέγε φίλε, σε ακούμε. Καλημέρα. Ας τον κόσμο να μιλήσει. Ναι, ρε, μίλα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, είμαστε σε αναμονή τόση ώρα. Σε αναμονή είσαι. Καλά, πριν 10 λεπτά είχαμε γραμμές. Τι αναμονή είσαι. Πάμε. 10 λοιπόν. Λεπτά, δεν είναι. 10 λεπτά, σωστά, ναι. Έχεις δίκιο, ναι. Έλα, συγγνώμη, Κωστή, είμαστε ίδια ηλικία, έτσι. Ναι, συμπαθητές. Κύριε Κωστά. Ναι. Μιλάω από έξω, εξωτερικό μιλάω. Ποιο εξωτερικό? Έξω την Ελλάδα. Και εδώ που είμαστε εξωτερικό είναι, στην Ελλάδα μέσα. Έλα, εντάξει τώρα, εγώ σε ακούω. Στο λέω κανονικά τι. Από πού είσαι? Ας τον κόσμο να μιλήσει λίγο. Αχ, τα σέρι, τα φωνία τα. Κατάλαβα. Λέγε. Ναι, είπα κι εγώ, ύπχα. Δεν κατέβει, ύπχα. Ύπχα. Σέρι, όσοι είσαι ρε ταγάρι. Εγώ είμαι υπαρχιώτης, φίλε. Τι είναι, λέει? Από υπαρχία. Παγκοτζής είμαι. Σέρι, όσοι είσαι, σου λέω. Ναι. Το κατάλαβα. Ύπχα. Από το ύπχα. Ναι, ύπχα. Και τι έγινε? Εσύ ύπχα. Σεραϊκό είναι το ύπχα. Άσε με να μιλήσω. Και τα προσκλητήρια τα λέτε προσκαλετήρια. Ωραία, πάλι. Ναι. Και τα ράγκα είσαι κιόλα. Λέγε. Γιατί κόβει τον κόσμο, άσε να μιλήσει. Από του χρυσό είσαι σίγουρα καταγωγή. Δεν θα φύγουμε από εδώ σήμερα. Γιάννη, χαιρετίζουμε τα πολύ παλικάρι, έτσι. Ναι. Προχελκίδε. Άρχοντα είναι. Προχελκίδε, άρχοντα είναι. Να σου πω πράγματα. Ναι, πε. Ναι, να σου πω. Αναφέρει συνέχεια στην εκκλησία, τα νοσοκομεία δεν είναι καλά, οι Έλληνες είναι έτσι κι αλλιώς έτσι. Ναι ρε φίλε, πληρώνω τόσα λεφτά και θέλω καλύτερα νοσοκομεία, πειράζει. Και τι δεν κάνει τίποτα, και δεν βγαίνεις έξω στον δρόμο. Τι να κάνω ρε, τόσες αυτές σε πληρώνω. Γιατί δεν βγάζεις ρε, αφού έχεις μικρόφωνο έτσι. Και τι να το κάνω το μικρόφωνο. Στον δρόμο. Ναι, και. Ναι, βγάλω, ήταν η έκθεση το Σεπτέμβριο έτσι, ναι. Έβγαλες κανέναν έξω. Να μιλήσει, να βγάλει μια, έτσι ξέρω εγώ, τον κόσμο. Να βγάλω εγώ έξω. Ναι, έχω έχεις μικρόφωνο, μιλάς.
Τι να το πω, βγες έξω δίρ το Τσίπρα. Θα έρθουν εδώ οι ασφαλίτες, θα με πάρουν μέσα. Να... Ναι. Όχι ρε φίλε, να μην βγάλει κανέναν. Εσείς τον ψηφίσατε όλοι. Τι να μην βγάλει. Εσύ, να μην βγάλει κανέναν. Όταν έρχεται η ώρα και ψηφίζεις, τον έβγαλες. Λούσου τα τώρα. Τι να λουστεί αυτό στο εξωτερικό είναι. Κοπάρισε τις βόλτες. Λέγε. Φίλε μου, εγώ ψήφισα. Εγώ ψήφισα κανένα. Δεν λέω για σένα προσωπικά. Και εσύ ένοχος είσαι που δεν ψήφισες κανέναν. Ένοχος είσαι. Άστο να πει. Όχι, δεν έβγαλανε κανέναν στην έκθεση. Δεν έβγαλα κανέναν. Όχι. Κανένας να μην βγει. Όχι, αυτοί που το ψηφίσανε. Γιατί, να τα λουστούν. Όμως δεν κάνετε ένα κίνημα, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα. Εγώ τα ακούω κάθε μέρα στο λάπτοπ, στη τηλεόραση. Το δεν ψηφίζω να πούμε. Τι κίνημα. Όχι, τι μπουρδε είναι αυτά. Να πούνε, ξέρετε. Αυτό το νομοσχέδιο τώρα για τους... Φίλε, άμα πω εγώ από το ραδιόφωνο τι πρέπει να γίνει, θα δούμε τα ελικόπτερα εδώ πέρα. Άστο, βγήκες εσύ ερέος, καράβλα και πήγες στο εξωτερικό, την έχεις κάνει τώρα και μας δίνεις μάθημα εμάς. Ήπχα, ήπχα. Ήπχα και ψήφισατε. Και ψήφισα και κάνατε. Ψήφισατε. Ψήφισατε. Και ήταν αδικία γιατί και με έδωσε μπέναλτι επειδή αφού. Ναι. Με αδικήσανε αφού. Κύριε Κώστα. Έλα, καλέ μου. Θα αφήσει λίγο τον κόσμο να μιλάει λίγο. Εμεί μίλα, αλλά μου σέρνει τα γονίδια. Να σου πω την αλήθεια. Ότι είσαι από χωριό, είναι ο Σουλιάγιο που χρόνια, θα σου δώσω όλα 5 λεπτά. Από ποιο χωριό είσαι? Θα με αφήσει να τελειώσω. Τελείωσε, φίλε. Εγώ πρώτη φορά σου πήρα σε ένα τηλέπτο, σα ακούω συνέχεια, έτσι. Εντάξει, ρε, ναι. Άσε με να τελειώσω λίγο. Χρυσό είναι. Λοιπόν, εγώ σε ακούω από τις 11 εδώ. Από τις 12 το ανοίγω για να ακούω τον ακροατή. Ναι. Γιατί το σχόλιο έχει και τον άλλο γιατρό και αυτέ τι μπουρδε εγώ δεν τι ακούω. Μπουρδε? Δεν τι ακούω. Μπουρδε τώρα. Κολοκούλουπα. Σχολιάζει εσεί μια ώρα έτσι και έτσι και έτσι τέλο πάντων. Θέλω να σου πω να τελειώσω όμω. Ναι. Με σέρνει τα φωνήματα όμω. Ναι. Αυτά τα φωνήματα έχει μείνει σε αυτά. Τα σύμφωνα μου σέρνει. Σωστά, ναι. Όλο του κοροϊδεύει εσύ. Γιατί? Νομίζω εσύ είσαι καλύτερο. Όχι. Ο χειρότερο είναι. Και τον Πάτερ Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο. Γιατί είναι Άγιος ο Παΐσιος, ρε, αφού 100 χρόνια δεν πέρασαν από το θάνατο. Εγώ φιλαράκι πήγα τον ήταν το 83, το 84 στο Άγιο Όρος. Ναι. Ας μην μιλάς για μένα. Τι έκανες στο Άγιο Όρος εσύ το 83, ρε. Για σου ρωτάς και για πανόραμα, μην μιλάς για μένα. Τι έκανες το 83, ρε, στο Άγιο Όρος. Χωρίς την εκκλησία, ναι. Είσαι ένα τίποτα στην Ελλάδα. Σιγά, ρε. Σιγά, συγκινήθηκα, ρε. Συγκινήθηκα, ρε, ναι, τώρα, ναι. Ας μας σβήσει το χρέος η Εκκλησία. Ας το σβήσει το χρέος. Πόσο τόση περιουσία έχει. Να πουλήσει κανένα χτύμα. Να μας σβήσει το χρέος. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Εγώ εμείς. Κλείσε από τη ζύγρη, κλείσε, περίμενε. Περίμενε από τη ζύγρη. Περίμενε από τη ζύγρη είναι σίγουρα. Τη Σιλιάχοβα είναι. Ψήφισε.